Σας καλωσορίζω. Ονομάζομαι Μιχάλης Γουδή, είμαι ο διευθυντή του Ιδρύματο Χάινριχ Μπέλ, το Γερμανικό Πολιτικό Ίδρυμα Πρόσχετου του Πράσινου, ένα διεθνή οργανισμό που στην Ελλάδα την έδρα του την έχει στη Θεσσαλονίκη εδώ και 11 χρόνια. Και συμπράττουμε λοιπόν στην πρωτοβουλία αυτή τη παράλλαξη με την οποία γιορτάζει τα 35 χρόνια ενεργού παρουσία στην πόλη, με αυτή τη συζήτηση ε, θεωρούμε ότι γενικώ αυτή η πρωτοβουλία είναι κάτι πολύ χρήσιμο, πολύ απαραίτητο για την πόλη. Γενικώ λείπει ο ανοιχτό, ο συμπεριληπτικό δημόσιο διάλογο ε, από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μα χαρά που είμαστε κι εμεί κομμάτι αυτή τη προσπάθεια. Ε, θα ξεκινήσω με κάποια housekeeping που λένε και anglo-saxon rules, δηλαδή πώ θα, ξε... θα προχωρήσουμε αυτή τη μία μισή ώρα που θα περάσουμε παρέα. Σα είπα λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση με αυστηρή τήρηση του χορηγικού πλαισίου. Δεν θα μπορέσουμε να θέσουμε όλα τα θέματα σήμερα. Θα δείτε ότι εμεί θα ανοίξουμε αρκετά. Δεν θα πάμε σε πολύ μεγάλο βάθο σε όλα από αυτά. Αλλά ακριβώ προσπάθεια και δική μα και τη παράλλαξη είναι να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρισκόμαστε και να εμβαθύνουμε σε κάποια ζητήματα στα οποία δεν έχουμε αφιερώσει το χρόνο και την προσπάθεια που θα έπρεπε ε, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Θα έχετε λοιπόν τη δυνατότητα, το λέω γιατί έχουν μπει αρκετοί περισσότεροι, να παρέμβετε στη συζήτηση μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Mentimeter, οπότε μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με το ασύρματο δίκτυο που βλέπετε. Και είναι πολύ απλά, θα ανοίξετε ένα παράθυρο του browser και θα πατήσετε menti.com και ό,τι άλλο θα δείξει η οθόνη σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσουμε όμως θέλω να πάρω 1,5 λεπτό από το χρόνο για να σας εξηγήσω γιατί επιλέξαμε να βάλουμε αυτό τον τίτλο στη σημερινή συζήτηση και λίγο τη συνολική προσέγγιση. Ε, η ερώτηση είναι αν η Θεσσαλονίκη είναι εκτός θέματος. Ποιο είναι το θέμα όμως. Ε, το νούμερο ένα θέμα της εποχής μας και της εποχής που έρχεται είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση η οποία μας καλεί να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε τα πάντα στη ζωή μας. Όχι μόνο ένα και δύο πράγματα, όχι μόνο τα μικρά, όχι μόνο τα μεγάλα. Απαιτεί μία αλλαγή, απαιτεί μία μετάβαση, απαιτεί ένα transition που λένε και αγγλοσάξονες. Μία μετάβαση όμως η οποία πρέπει να είναι όχι μόνο πράσινη, να είναι δίκαιη, να είναι συμπεριληπτική και να γίνει με όρους που μας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων α, uh, μας ζητάει να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως πώς θα κάνουμε αυτή τη μετάβαση, ζητήματα διακυβέρνησης δηλαδή, ζητήματα συμμετοχικότητας, ζητήματα που μας δυσκολεύουν πολύ είναι η αλήθεια στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Η συμμετοχή των πολιτών είναι νομίζω ένα ζήτημα το οποίο ε, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο κενό είναι στον τρόπο που σχεδιάζουμε το μέλλον. Ακούστηκαν αρκετά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω και στην πρώτη συζήτηση ήδη. Και μία μετάβαση που σίγουρα δεν πρέπει να είναι μονοθεματική, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριμένου τομεί, αλλά τα πάντα γύρω μα. Παραδείγματο, χάρη η πόλη του Μονάχου έχει μία στρατηγική η οποία λέγεται The Everything Transition, δηλαδή πρέπει να κάνουμε μία μετάβαση στα πάντα. Σε τον τρόπο που ζούμε μέσα στην πόλη, στον τρόπο που η πόλη ζει μέσα σε μία χώρα και αλληλεπιδρά με τι γύρω περιοχέ τη, όχι μόνο δηλαδή μέσα στον αστικό τη ιστό. Επομένω αναφέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, τα κτίρια που τα πιάσαμε αρκετά στο πρώτο πάνελ, τις μεταφορές, αλλά και ζητήματα όπως είναι, ας πούμε, η ανθεκτικότητα στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πόσο προετοιμασμένοι θα ήμασταν, ας πούμε, αν χτυπούσε ο Ντάνιελ τη Θεσσαλονίκη πριν από μερικού μήνε. Την κοινωνική συνοχή. Αναφέραμε, ας πούμε, τη βίαιη αλλαγή στις γειτονιές μας. Το κοινωνικό ιστό της πόλης, λοιπόν τη συνολική λειτουργία της και τη σχέση της πόλης με τις γύρω περιοχές, στην ζωτική ας πούμε, περιοχή που περιβάλλει τη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια το θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε, λες και είμαστε σε μια άλλη εποχή, τον τουρισμό. Λέμε πόσο σπουδαίο είναι ότι είχαμε τόσα πολλά κοροσγερόπλια, ας πούμε, την περσινή χρονιά στη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να έχουμε κι άλλα. Και δεν έχουμε ακριβώ κάνει μια ανάλυση τι κόστο έχει αυτό, όχι μόνο οικονομικό, αλλά περιβαλλοντικό. Για παράδειγμα, α πούμε, ένα κροσγερόπλιο το οποίο έρχεται στην πόλη, θέλω να σα πω αυτό και μόνο και θα κλείσω τη μικρή εισαγωγή, εκπέμπει σε εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου όσο 12.000 αυτοκίνητα. Επομένως είναι σαν να φέρνουμε κάθε μέρα άλλα 12.000 αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη, στο αποτύπωμα που έχουμε στο περιβάλλον. Αυτά όλα νομίζω είναι ζητήματα, θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά δεν είμαι εγώ εδώ να τα πω, θέλω να μιλήσουν προφανώς οι κυρίες και οι κύριοι δίπλα μου, που νομίζω ότι λείπουν πολύ από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πόλη και κυρίως όχι για το σήμερα ή το κοντινό αύριο, αλλά για το απότερο μέλλον της, που θέλουμε να υπάρχει μια πόλη βιώσιμη, μια πόλη με όλους και όλες και όχι ένα Λούνα Πάρκ το οποίο θα το, αντι, το αντιμετωπίζουμε με όρους μιας άλλης εποχής. Επομένως, για να δείτε και πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο, θα ήθελα να παρακαλέσω και πριν ξεκινήσουμε έτσι με τις τοποθετήσεις μας, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση και να παρακαλέσω τους συναδέλφους επάνω στο θεωρείο τέλεια ε, να βάλουν το ζήτημα. Θα δείτε ότι είναι πολύ απλό. Θα ανοίξετε ένα παράθυρο browser, θα πατήσετε menti.com και απλώς εκεί που θα σας ζητήσει το... Και ενώ θα βάλετε τον κωδικό 61339851. Θα μπορέσετε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δώσετε τη δική σας απάντηση σε αυτή την ερώτηση, δηλαδή τι σου λείπει σήμερα εσένα από τη Θεσσαλονίκη, και θα δείτε, μπορείτε να βάζετε μία λέξη και αν περισσότεροι άνθρωποι βάλουν την ίδια λέξη, αυτό το σύννεφο των λέξεων, το word cloud, θα αρχίσει να είναι πολύ πιο δυναμικό και να μας δίνει τροφή για σκέψη. Είχαμε συναντηθεί μεταξύ μας εδώ ότι ε, δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν ε, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες ε, διαδικτυακά, οπότε θα τους ρωτήσω και θα τις ρωτήσω τι είναι αυτό που σου λείπει, Σοφία Νικολαίδου, εσένα σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Πράσινο. Μια λέξη, δεν είναι πράσινο. Μια λέξη, πράσινο. Σοφία Χρήστοφορίδου. Προοπτική για το μέλλον που σίγουρα περιλαμβάνει και το πράσινο. Ήταν τρεις λέξεις. Πολλά, αλλά θα πω το προφανές, λεωφορεία. Βασιλική. Πλατείες. Βίκτορα. Φως. Βλέπετε πόσο, πώς διαμορφώνεται το δικό μας σύννεφο των λέξεων. Έχουν ψηφίσει μόνο 22, αλλά είμαστε πολύ περισσότεροι από 22, οπότε σας δίνω λίγο χρόνο ακόμα. Και βλέπετε ότι, ας πούμε, μάλλον η τάση που διαμορφώνεται είναι το πράσινο είτε το γράψουμε με άσπρο είτε με κόκκινα γράμματα δεν έχει σημασία, αλλά η λέξη πράσινο μπαίνει στο επίκεντρο, τα πεζοδρόμια επίσης, οι δημόσιες συγκοινωνίες σίγουρα. Βλέπετε λοιπόν με τι αφετηρία θα ξεκινήσουμε να συζητάμε για τη Θεσσαλονίκη, με τι δική σας αφετηρία θα ξεκινήσουμε να συζητάμε για τη Θεσσαλονίκη. Ακούσατε και εδώ τις ομιλήτρες και τον ομιλητή του πάνελ μας. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να ψηφίζετε Όσο εγώ σας πω ότι η Σοφία Νικολαίδου που είναι και προσωπικά αγαπημένη μου συγγραφέα της Θεσσαλονίκης έγραψε ένα κείμενο λοιπόν για τη σημερινή μας συζήτηση, ειδικά για τη σημερινή μας συζήτηση που νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο της Θεσσαλονίκης. Αυτό ήταν και ο λόγο. Τα βιογραφικά όλων μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στη σελίδα τη παράλλαξη. Εγώ θέλω απλώ να σα πω γιατί θέλαμε να έχουμε αυτή τη σύνθεση μαζί μα σήμερα. Και τη Σοφία οπωσδήποτε τη σκεφτήκαμε από του πρώτου, γιατί η ματιά τη στη Θεσσαλονίκη είναι από τι πιο ενδιαφέρουσε, νομίζω, που μπορούμε να δούμε. Και γιατί συν τη άλλη, εκτό από τη φοβερή γραφή και τη ματιά τη, έχει συναναστραφεί επί σειρά ετών μαθητέ στο πειραματικό σχολείο. Τώρα συναναστρέφεται φοιτητέ και στο δικό μου πάλι ποτέ τμήμα δημοσιογραφία, το ΑΠΙΘΙΤΑ, και βέβαια σε μαθήματα δημιουργική γραφή. Γενικώ ε, έχει πολύ έτσι, μεγάλη εξοικείωση με την ανθρωπογεωγραφία τη Θεσσαλονίκη και κυρίω με του νέου τη πόλη. Οπότε θέλω να τη δώσω το μικρόφωνο να μα διαβάσει αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που ετοίμασε για μα και μα δίνει άλλη μια αφορμή για να ξεκινήσουμε στη συνέχεια να συζητάμε. Σοφία, ο λόγο εσένα. Καλησπέρα και από μένα. Ε, του είχα στείλει του Μιχάλη το κείμενο, το άλλαξα σήμερα το πρωί. Ε, έκανα άλλο. <laughs> ε, σκέφτηκα ότι θα ήθελα ένα άλμπουμ από εικόνες ε, μέσα στα σπίτια, έξω στο δρόμο της πόλης, στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο και πιο μακριά, σε συνοικίες, ή ένα βίντεο κλιπ με μικρές στιγμές ξεκινάμε από μέσα προς τα έξω. Παλιά ήσουν καλύτερη μαμά. Έτσι είπε το βλαμμένο. Κι εγώ που έχω για όλα μια απάντηση, δεν απάντησα τίποτα. Αν ένα πράγμα έμαθα από το παιδί μου, είναι η σιωπή. Παλιά ήμουν πιο χαρούμενη, κοιμόμουν πιο εύκολα. Πού πήγε ο ύπνος μου. Έμαθα να ζω με σπασμένα πράγματα. Αυτό το σπίτι παλιώνει, και εγώ παλιώνω. Πρέπει να το πάρω απόφαση. Θυμάμαι, στην αρχή όλα γυάλιζαν. Τώρα ότι χαλάει, μένει χαλασμένο. Όταν βρέχει, το λούκι στη βεράντα βουλώνει. Δεν έχω το κουράγιο που είχα παλιά, να φροντίζω τα πάντα. Όταν καθαρίζω τις Κυριακές, όλα λάμπουν για λίγο. Μετά θαμπώνουν πάλι. Έμαθα να μη με νοιάζει. Έχω άλλα προβλήματα. Αυτή η πόλη είναι σαν το σπίτι μου. Όλα χαλάνε. Όλα μένουν σπασμένα. Τα παγκάκια στα πάρκα, τα πλακάκια στα πεζοδρόμια, οι στάσεις στα λεωφορεία. Όταν βρέχει, δεν ξέρεις πού να πατήσεις. Έχει ποτίσει βρωμιά παντού. Χαμογελάμε μόνο όταν βγαίνει ο ήλιος. Ο ήλιος είναι ντεπών. Όταν έχει ήλιο, δεν με νοιάζει τίποτα. Ο ήλιος είναι βασιλιάς. το βλαμένο που είναι ο γιος της μιλάει τώρα. Τίποτα δεν ακούς, γι' αυτό δεν μιλάω. Εδώ θα ζω με κλεισμένη πόρτα. Πάρ' το επιτέλους απόφαση. Τα βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν με χωράει το κρεβάτι. Βράζει το μυαλό μου. Έρχονται σκέψεις όλες μαζί σαν στρατός. Χορεύουν στο κεφάλι μου. Κάνουν θόρυβο. Δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Μαλώνω με τον εαυτό μου. Και δεν μπορώ να σε φωνάξω, μαμά θέλω να φύγω από εδώ. Θέλω να φύγω από αυτή τη βρωμόπολη. Όσο μένω εδώ θα μαλώνουμε. Μην κλαίς, δεν θέλω να κλαίς. Δεν είμαι το παιδάκι που μεγάλωσες. Πάρ' το χαμπάρι, μα. Δεν με ξέρεις. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω, μα. Αυτή η καραμέλα τόσα χρόνια, πάντα να λες, να κοιτάς τα χειρότερα. Σταμάτα να το κάνεις με πάει πίσω, δεν καταλαβαίνεις. Και σένα σε πάει πίσω, είναι αλυσίδες τα χειρότερα. Κι εγώ δεν θέλω να με δένει τίποτα μα. Την Κυριακή, ο Κωστής είχε πάρει τους δρόμους. Είμαστε τώρα με το βλαμένο που κάνει βόλτα. Μόνος του πάντα γυρνούσε εδώ και εκεί, έπαιρνε κουτουρού τα αστικά και κατέβαινε όπου να είναι. Εύοσμος, Μενεμένη, Βούλγαρη, Άγιος Ιωάννης, Ξηροκρίνη. Βάδιζε σε άχαρα στενά ανάμεσα σε γκρίζες πολυκατοικίες, παρατημένα πάρκα και μικρές πλατείες. Ποτέ δεν ένιωσε φόβο και ας τον κοιτούσαν κάποιοι παράξενα. Χάζευε τις αδέσποτες γάτες, τον χάζευαν κι αυτές και τους περιπτεράδες. Ο Κωστής μελετούσε τα ονόματα των δρόμων και τα οδόσημα, τις φάτσες των ανθρώπων. Απορροφούσε τον παλμό της πόλης. Μέσα σε έναν χρόνο είχε μάθει τα κρυμμένα σύνορα. Η πόλη πάνω από την Εγνατία. Η πόλη πέρα από τη Βενιζέλου. Στα πέριξ της Καμβουνίων, τα κολόπεδα του συνδέσμου σου έκρυβαν το κινητό. Στη Μακεδονική Σαμίνης, οι Αλγερινοί τραβούσαν μαχαίρι. Κυστερα έμαθε τα λεωφορεία και τις διαδρομές. Τι ώρα ξεκινούσαν από την Οικόπολη οι γυναίκες που μύριζαν χλωρίνη. Πότε άλλαζαν βάρδια οι γεωργιανές νοσοκόμες. Τι ώρες μπούκαραν από το κορδελιό οι μαθητές που έτρεχαν στο κέντρο. Καμιά φορά κάθονταν μόνος του στα συνοικιακά καφέ που τόσο του άρεσαν. Ένας δεκαεπτάχρονος με κουκούλα και γυαλιά. Ψηλό σαν την κολόνα της ΔΕΗ χωμένο σε ένα τραπέζι στην άκρη να πίνει πορτοκαλάδα και να κοιτάει γύρω του σαν σινεμά. Πάμε στο κέντρο, στην Καμάρα. Στην Καμάρα, στις μαρμαρόπλακες κάτω από το μνημείο, είχαν αράξει τέσσερα αδέσποτα σκυλιά. Τα τρία ήταν μεγαλόσωμα, με λασπωμένο τρίχωμα γεμάτο κόμπους και μάτια αγριεμένα από την πείνα. Το τέταρτο βραχίσωμο, όσο μπόι του έλειπε, τόσο περισσότερο γάβγιζε και έδειχνε τα δόντια του. Όσοι κατέβαιναν μπροστά εκεί, έκαναν κύκλο για να τα αποφύγουν. Η αγέλη κυκλοφορούσε ανενόχλητη στο κέντρο της πόλης. Διέσχιζε τη διάβαση μαζί με τους πεζούς. Μόλις γινόταν πράσινο το φανάρι. Έφτανε ως την Γιαννιτσόν και πέστρεφε. Το ξημέρωμα που οι δρόμοι άδειαζαν, τα τέσσερα σκυλιά κάλπαζαν το ένα πίσω από το άλλο στην Εγνατία σαν φαντάσματα. Μπροστά τα μικρά το μικρό που είχε χρηστεί αρχηγό, δύο-τρει περαστικοί τα φωτογράφησαν και ανέβασαν τι φωτογραφίε. Όμως ο Δήμος περί άλλων τύρβαζε. Και επειδή κατά τη γνώμη μου το ηλιοβασίλεμα τη Σαλονίκη είναι πολύ πιο μελό από τη Σαντορίνη. <χει> θέλω και μια σκηνή ηλιοβασιλέματος στην Αγίου Δημητρίου. Πήρε την Αγίου Δημητρίου προς τη μεριά της Τριανδρίας. Φλεβάρης και απόγευμα, ο ήλιος έδιε φαντασμαγορικά. Χρώματα έσκαγαν σαν κροτίδες πάνω από το κεφάλι του. Κόκκινο πορφυρό, ροζ της τσιχλόφουσκας, αναβράζουν πολτοκαλί. Το λιοβασίλεμα της Σαλονίκης έβρισκε παντού, ακόμη και στα στενά. Τα σύννεφα βάφονταν στο χρώμα του βυζαντινού χρυσού. Χτυπούσαν τα τζάμια των μίνι μάρκετ και της εισόδου των πολυκατοικιών. Οι κάτοικοι ήξεραν καλά πως η ώρα πλησίαζε. Ο ήλιος θα βυθιζόταν στο θερμαϊκό. Πρώτα όμως έπρεπε να δώσει παράσταση. Ψηλά στον ουρανό της Αγίου Δημητρίου, πάνω από τις κεραίες, το ηλιοβασίλεμα άνοιγε την παλέτα του. Στο κέντρο το χροκίτρινο και γύρω του το χρυσαφί φώτιζε σαν στεφάνι τον ανοιχτό ουρανό. Λίγο πιο εκεί απλώνονταν το κόκκινο που ξέβαφε σιγά σιγά σε ροζ. Ο ήλιος φλέξαρε στον ουλανό της Σαλούγκας σαν Τζάκσον Πόλοκ που τρελάθηκε ξαφνικά. Ε, μου ζήτησε ένα τίτλο και του είπα ότι ο τίτλος είναι Σαλονίκη, Σαλούνγκα Σαλούν, SKG, η πόλη μου Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι έχει αυτή η πόλη, όσο και αν τη βρίζουμε, έχουμε κολλήσει. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Και μια φράση που δεν διάβασε θα μπορούσε να είναι επίση τίτλο. Οι βόλτε ήταν ο τρόπο να σκέφτεται. Νομίζω ότι εντυπώθηκε και προηγουμένω και νομίζω είναι και κάτι που σε χαρακτηρίζει και εσένα. Θα το κλείσω. Είναι οι τρει τελευταίε σειρέ. Δεν το διάβασα για να μην φάω το χρόνο. Είναι πώ πέφτει το σκοτάδι. Σταμάτησε λίγο πριν το τελόγλιο. Η πόλη έμοιαζε με άδειο σαλούν. Στεκόταν στο πεζοδρόμιο με το κεφάλι ψηλά, τα μάτια στον ουρανό. Και όταν μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν όλα μπλε και απλώθηκε σκοτάδι, συνέχισε να περπατά. Οι βόλτες ήταν ο τρόπος του να σκέφτεται. Με το περπάτημα όλα του φαίνονταν σαν κρίσταλο καθαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγώ, στην πρώτη ανάγνωση, αυτό που υπογράμμισα ήταν αυτή η πόλη είναι σαν το σπίτι μου. Όλα χαλάνε, όλα μένουν σπασμένα. Και αυτό νομίζω κατ' είναι η εικόνα του δημόσιου χώρου στη Θεσσαλονίκη. Για τον οποίο έχουν ασχοληθεί ενδελεχώς οι επόμενε δύο μιλήτριέ μα, από διαφορετικέ ιδιότητε η κάθε μία. Η Σοφία Χριστοφορίδου, όταν θα παίρνετε τη Μακεδονία τη Κυριακή στα χέρια σα, μάλλον θα έχει κάτι για το δημόσιο χώρο τη πόλη, είτε είναι για τη ΔΕΘ, είτε είναι για τα στρατόπεδα, είτε είναι για πιο μικρά ζητήματα και με, ένα, με μια ματιά που νομίζω μα λείπει, προσπαθεί να εμπλέξει όχι μόνο του φορεί τη πόλη, αλλά και του πολίτε, του ειδικού, που συνήθω δεν του λαμβάνουμε και πολύ υπόψη, τουλάχιστον με θεσμικό τρόπο. Και γι' αυτό θέλαμε πολύ να είναι μαζί μα η Σοφία σήμερα, για αυτή την εμπειρία τη και γιατί είναι και μια ενεργή πολίτη, έχει πολιτογραφηθεί μετά από την Καβάλα Θεσσαλονικιά, νομίζω. Και θέλουμε να μοιραστεί μαζί μα τι σου έχει μάθει αυτή η ενασχόλησή με αυτό το ρεπορτάζ αλλά και να βγάλεις τον καημό σου για την ταυτότητα των Θεσσαλονικιών, έτσι όπως αποτυπώνεται στον πώς διαχειριζόμαστε το δημόσιο χώρο. Εγώ περάσα τα μισά χρόνια της ζωής μου στη Καβάλα και τα μισά στη Θεσσαλονίκη και είναι αρκετά και τα δύο πια. Οπότε, ναι, ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να λέγουμε Θεσσαλονικιά, αλλά νομίζω το σημαντικότερο θα ήταν, για αυτή την πόλη ένα στοίχημα, να κάνουμε κάθε έναν που περνάει από εδώ να αισθάνεται Θεσσαλονικιός και Θεσσαλονικιά ακόμα και του φοιτητέ που έρχονται για τέσσερα χρόνια. Να κάνουμε του ανθρώπου που περνούν από εδώ να νιώσουν ότι η πόλη του αφορά. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι ε, οι ίδιοι οι κάτοικοι που μπορεί να είναι και ντόπιοι Θεσσαλονίκη ή να είναι οι παγιάτιδε όπω του λένε. Ε, έχουν, μια, πα, έχουν, πάρει μια απόσταση από το τι είναι η πόλη και κατά πόσο τους αφορά. Περάσαμε μια κρίση 10 ετών και συν την υγειονομική, η οποία μας διέλυσε ως κοινωνία και λέω ότι ε, πια θεωρούμε ότι ο χώρο μα και η πόλη μα είναι μέχρι εκεί που είναι η εξώπορτά μα. Και από εκεί και πέρα δεν μα αφορά. Γιατί δεν μπορούσα να είναι, δεν μπορώ να διανοηθώ να λέμε ότι είμαστε ή είστε Θεσσαλονίκοι τοπικιστέ και να μην μα αφορά το γεγονό ότι έχουμε τόσο λίγο δημόσιο χώρο. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώ έγινε μετά από την υγειονομική κρίση που ήμασταν κλεισμένοι. Και ήμασταν λίγο σαν τα πρεζάκια του δημόσιου χώρου. Θέλαμε με το που μπορούσαμε να βγούμε έξω, να κάνουμε βόλτα, να ζητούσαμε. Θυμάμαι μανιακή, δηλαδή και εκτό πόλη, χώρου να κάνουμε βόλτε. Στη συνέχεια, να μην είναι το πρώτο θέμα στη συζήτηση τη πόλη το τι θα γίνει με την έκθεση, το αν πρέπει να μπει το τρίτο σώμα στρατού, το τι γίνεται στι γειτονιέ. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι το μόνο κέντρο. Ε, πρέπει να σας πω ότι ψάχνω εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια... να βρω σπίτι για, για την οικογένεια... και έχω απελπιστεί ε, γιατί βλέπω τεράστια μπλοκ... με οικοδομές και τσιμέντο και δεν έχει πουθενά να πας να παίξει. Έχω και δύο μικρά παιδιά. Ε, άρα αυτό το ζήτημα και για τα επόμενα χρόνια... με απασχολεί που μπορούμε να κάνουμε βόλτες... γιατί οι βόλτες είναι ένας τρόπος να σκεφτόμαστε, όπως είπε η Σοφία και επίσης μου είναι αδιανόητο πως ε, είμαστε μια πόλη που έχει πολύ επιβαρημένο αέρα. Το πιστοποίησε και η, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταδικάστηκε η Ελλάδα γιατί ε, η Θεσσαλονίκη έχει αέρια αε, ρήπανση από μικροσωματίδια. Μιλάμε για τη ζωή μα τώρα, Έτσι. Μην μιλάμε ούτε για ταυτότητε, ούτε για τον τουρισμό, ούτε γιατί. Μιλάμε για τη ζωή μα, για τον αέρα που αναπνέουμε. Και δεν ξεσηκωθήκαμε όλοι να ζητήσουμε λύσει. Και η λύση που έρχεται να μα προσφέρει το κεντρικό κράτο είναι: Παιδιά, θα βγάλουμε ένα πρόγραμμα εξοικονομών για να αλλάξουμε του καυστήρε και δεν είναι ότι θα γεμίσουμε την πόλη πράσινο για να πάρουμε επιτέλους ανάσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί η πολιτική μας μπορεί να είναι σε, σε ύπνωση. Εμείς οι πολίτες, μήπως είμαστε και εμείς σε ύπνωση και δεν διεκδικούμε. Και δεν ε, απαιτούμε από αυτούς που εκλέγουμε να είναι πιο δυναμικοί και να διεκδικούν... Ε, προς τα κάτω. Ένα ζήτημα, που έχουμε χρόνο, ένα ζήτημα που ήθελα να θίξω είναι ότι πάντοτε θεωρούσα ότι η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το σύνδρομο του μικρομέγαλου. Mm. Δεν είναι ούτε αρκετά μεγάλη, ούτε αρκετά μικρή. Δεν μπορεί να συγκριθεί, δυστυχώς δεν μπορεί να συγκριθεί με την Αθήνα, έτσι όπως τα έχουμε κάνει ε, σαλάτα στο ελληνικό κράτος, γιατί είναι υδροκέφαλο, όλη η εξουσία, όλο το χρήμα είναι στην Αθήνα και ο, μοιραία και ο μισό πληθυσμό τη Ελλάδα. Δεν μπορεί ε, να συγκριθεί αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα παρά μόνο αν υπάρχει πολύ ισχυρή διεκδίκηση και πολύ ισχυρή θέληση στι επόμενε γενιέ. Γι' αυτό είπα για την προοπτική για το μέλλον και είχα στο μυαλό μου τα δικά μου βλαμμένα. Κατά πόσο θα μείνουν εδώ, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί και με καμιά άλλη πόλη η Θεσσαλονίκη. Με ποιον θα συγκριθεί με τι γειτονικέ. Η Καβάλα συγκρίνεται με τη Ξάνθη και έχουν του τοπικού ανταγωνισμού. Η Θεσσαλονίκη με ποιον, με τα σέρα. Δεν γίνεται, είναι μόνη τη. Και αυτό το έλεγα πάντοτε και για τα μέσα ενημέρωση που δεν τα προτιμούν οι Θεσσαλονίκοι στα τοπικά, γιατί έχουν το σύνδρομο του μικρομέγαλου. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να ασχολιόμαστε με το πλακάκι και το πεζοδρόμιο και το πάρκο. Το ίδιο συμβαίνει και με του βουλευτέ οι οποίοι για να έχουν ένα ρόλο και να έχουν εξουσία οι βουλευτέ τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να εμπλακούν με την εξουσία, η οποία εξουσία είναι συγκεντρωμένη στο κέντρο. Άρα, αν θα γίνουν υπουργοί, μετά δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ε, το ιδάλω το πολιτικό προσωπικό που μένει εκτό κυβέρνηση είναι λίγο παραπονούμενο και λίγο έτσι, πικαρισμένο και προσπαθεί να γίνει μεγάλο, να μπει στη μεγάλη πίστα, στο άλλο επίπεδο. Επομένως, πάλι με τα μικρά δεν πολύ ασχολείται της, ε, ε, της τοπικής κοινωνίας. Άρα είναι σε πολλά επίπεδα από τους πολιτικούς που στέλνουμε στη Βουλή... και από αυτούς που είναι στην αυτοδιοίκηση, από τους επιχειρηματίες που ορθολογικά και, πρακτικά και οικονομικά φεύγουν γιατί δεν τους συμφέρει να είναι εδώ και με, αυτή την έννοια δεν, υπάρχει προοπτική και για τους νέους να μείνουν εδώ. Και ας πούμε τα, τα νέα ζευγάρια να, να έρθουν να εγκατασταθούν εδώ. Γιατί, γιατί υπάρχει δημόσιο χώρο να παίξουν τα παιδιά τους, υπάρχουν προοπτικές, υπάρχουν δουλειέ. Υπάρχουν σπίτια που μπορούν να αγοράσουν για να, στήσουν, να κάνουν μια καινούρια αρχή. Γι' αυτό είπα για την προοπτική. Πρέπει να έχουμε ένα μέλλον. Και το μέλλον, η προοπτική για το μέλλον περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει και το πράσινο, γιατί είναι η ζωή μας. Αυτό που λέγαμε για την βιωσιμότητα και για το CO2 και για την κλιματική κρίση. Η Θεσσαλονίκη είναι στην πρωτοβουλία των 100, πόλεων, των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Πόσο μας αφορά η κλιματική κρίση, όταν δεν μας αφορά η αέρια ρήπανση. Για, για τους περισσότερους η κλιματική κρίση είναι κάτι στο μέλλον. Ακόμη και για τον Ντάνιελ που ανέφερες. Πρόσφατα ήμασταν σε μια αντίστοιχη μια εκδήλωση της Μακεδονίας και είχαμε τον κύριο Ταχιάου, τον Υφυπουργό Υποδομών, και είπε ο Ντάνιελ, δεν θα συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη, δεν μας αφορά αυτό. Και, τα, και είναι λογικό, τα χρήματα είναι περιορισμένα, θα πάμε εκεί που τώρα υπάρχουν ανάγκες. Όμως δεν πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα. Δηλαδή αν έχουμε μια πόλη και όλες οι πόλεις που είναι στη θάλασσα έχουν τον κίνδυνο της διάβρωσης των ακτών. Δεν πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα τι γίνεται εκείνο το κομμάτι στα δυτικά που είναι, είναι ένα απίστευτο πλούτος που συνεπάρχουν τα φλαμίνγκο με τα μπάζα. Και αυτό είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο από την Μακεδονική Σαμίνης μέχρι τη ΔΕΘ. Η Θεσσαλονίκη είναι και αυτό. Δεν δε, 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 δε έβαλα πάρα πολλά ζητήματα. Ε, ε, νομίζω θα έχουμε και στη συνέχεια την ευκαιρία. Πάντω, αυτά είχα στο μυαλό μου όταν έλεγα πρόπτικη για το μέλλον. Πρόπτικη για το μέλλον για τα δύο μου πετσυρίκια να βγουν, να, ε, να, ε, να γνωρίσουν τον κόσμο, αλλά να έχουν ρίζε και να έχουν λόγο να γυρίσουν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Είπαμε να τηρήσουμε τον χρόνο, αλλά δεν θέλω να σα αγχώσω. Στάνθηκα ότι έτρεχε, έτσι. Yeah. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή δεν θα αγχωθούμε κιόλα, θα τα πούμε. Ε, όσο έλεγε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, και με αυτό το χυμαρόδι τρόπο, σκεφτόμουν να. Χαμό από αρμοδιότητε. Όλα αυτά που ανέφερε, δεν ξέρουμε ποιο είναι αρμόδιο, γιατί ούτε και πώ θα μπορούσε ξέρω. να κάνει. Ναι, ούτε, ούτε αυτή ξέρει. <laughs> και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Όμω, επειδή έχουμε αρχίσει να πιάνουμε λίγο το θέμα τη συμμετοχή των πολιτών, θα ήθελα να σα παρακαλέσω πριν περάσουμε στην Εύη, να ξαναπιάσετε τα κινητά σα στα χέρια για να σα ρωτήσουμε κάτι το οποίο το θεωρούμε κεντρικό για οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη. Λέει λοιπόν, για τη συμμετοχή μου. Α, έχετε ήδη ψηφίσει κάποιο που είχατε ανοίξει τα κινητά σα. Οπότε ήδη βλέπετε και μία τάση για τη συμμετοχή μου στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για θέματα τη πόλη. Δεν ενδιαφέρομαι. Ενδιαφέρομαι, αλλά δεν έχω ενημέρωση ή και δυνατότητα συμμετοχή. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα, δηλαδή τι εργαλεία υπάρχουν, Πώ μπορώ να συμμετέχω. Και μια ερω... τελειώνει η φράση με μία ερώτηση, ίσω ανοιχτή. Ενδιαφέρεται άραγε ο Δήμο για τη δική μου συμμετοχή στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από το Βίκτορα έτσι, το, τις ερωτήσεις στο πάνελ μας. Εσύ τι θα ψήφιζες σε αυτό το ερώτημα. Ε, νομίζω θα ήμουν... Μπορεί τίποτα από τα τρία, αλλά νομίζω ότι θα ήμουν το πρώτο. Το κόκκινο εννοώ. Ενδιαφέρομαι, αλλά δεν έχω ενημέρωση και δυνατότητα συμμετοχή. Mm. συμμετοχής. Ε, ωστόσο, σαν, σαν νέοι στην πόλη, ας πούμε, και σε προηγούμενα χρόνια, όταν ακόμα έμενα, ας πούμε, γιατί λείπω τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ε, η αλήθεια είναι ότι δεν, έχουμε, δεν, ήταν στα χέρια μας να πάρουμε κάποια απόφαση. Αυτό που ήταν στα χέρια μας ήταν ε, την πλαστελίνη την οποία κατέχουμε, να προσπαθήσουμε να την πλάσουμε με κάποιον τρόπο ο οποίο θεωρούμε ότι είναι πιο ωραίος για την πόλη. Επομένω, ε, όντω δεν μπορούσαμε να, να πάρουμε μια τρανταχτή και σοβαρή απόφαση ας πούμε, νομικά στα χέρια μα, σαν νέοι, ας πούμε, Είτε φοιτητέ είτε στον χώρο του καλλιτεχνικού κτλ. Αλλά θυμάμαι πολύ καθαρά πούμε, και από τι πιο όμορφε στιγμές που είχα στην πόλη ήταν τότε πριν δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των καταλήψεων του Απιθύτα περί του νόμου που ε, ήταν να βγει για, τις, για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Το πόσο όμορφε στιγμέ ζήσαμε στην πλατεία του χημικού, α πούμε, και το πόσο ωραία εργαστήρια κάναμε, το πόσο ωραία παζάρια οργανώσαμε. Ε, το ότι ήμασταν πάνω σε ξυλοπόδαρα και παίζαμε με τα παιδιά. Δηλαδή, δεν παίρναμε τρανταχτέ αποφάσει για να αλλάξουμε την πόλη, αλλά προσπαθούσαμε κάπω με έναν τρόπο να την κάνουμε να ανθίσει περισσότερο. Ευχαριστώ. Βασιλική, mm. εσύ τι θα ψήφιζε, θα επέλεγε. Εγώ θα ψήφιζα το τελευταίο. Αν πραγματικ... Θα αναρωτιόμουν αν πραγματικά ενδιαφέρει το Δήμο για την άποψή μου. Γιατί σε πάρα πολλά ζητήματα νομίζω ότι έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί τη γνώμη μα, αλλά αυτή δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Οπότε θα ψήφιζα το τρίτο. Εύη. Ε, και εγώ θα ψήφιζα το πρώτο, δηλαδή ότι ενδιαφέρομαι, αλλά νομίζω δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ούτε, ούτε καν ενημέρωση. Και νομίζω ότι είναι προφανέ ότι ε, συχνά κατηγορούμε το, 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 κοινό ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συμμετοχή, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ούτε θεσμοθετημένε διαδικασίε συμμετοχή υπάρχουν. Ε, όταν υπάρχουν διαδικασίε συμμετοχή, αυτέ δεν έχουν καμία συνέχεια και συχνά τα αποτέλεσματά τη αναιρούνται από τον ίδιο το σχεδιασμό που τις ακολουθεί, ε, οπότε σίγουρα δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το αν υπάρχει κουλτούρα συμμετοχής, γιατί η κουλτούρα συμμετοχής μπορεί να καλλιεργηθεί αντί να υπονομεύεται. Και από τις δύο πλευρές, ναι. Σοφία. Εγώ έχω να πω ότι η μοναδική φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να, να συμμετέχω σε κάτι κοινό και συλλογικό ήταν στο Θεσσαλονίκη Αλλιώς». Mm με σένα, Μιχάλη, με τον Γιώργο. Ένιωθα ότι πραγματικά κάνουν κάτι για την πόλη που με φιλοξενεί τότε, που έγινε η πόλη μου. Ε, το οποίο δεν το οργάνωσε ο Δήμος, έτσι το οργάνωσε η παράλλαξη, η ομάδα της παράλλαξης. Ε, θα ήθελα να μας βάζει στο παιχνίδι ο εκάστοτε δήμος ή ο... που είναι και το χαμηλότερο πεδίο της ε, άσκησης δημοκρατίας. Έτσι. Θα ήθελα να μας βάζει στο παιχνίδι, αλλά είναι αυτό που, που είπαμε και πριν, ότι αν νιώσω ότι με βάζει στο παιχνίδι, ζητάει τη γνώμη μου και μετά δεν τη λαμβάνει υπόψη, mm. απογοητεύομαι και δεν θέλω να συμμετάσχω. Mm Σοφία. -hmm. Εγώ νομίζω ότι το κόκκινο και το κίτρινο αλληλοσυμπληρώνονται. Και δηλαδή, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Mm -hmm. ε, το αντίθετο, ε, έχουμε παραιτηθεί, νομίζω. Έχουμε κουραστεί και έχουμε παραιτηθεί. Ε, δύο πολύ μικρά σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Το ένα είναι για το πώ μπορούμε να συμμετέχουμε. Ε, ζούσα πολλά χρόνια στι Βρυξέλλε. Ένα από τα εργαλεία εμπλοκή των πολιτών ας πούμε, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι ο συμμετοχικό δημοτικό προπολογισμό. Ο οποίο εφαρμόστηκε πιλωτικά και στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα, τέλο πάντων. Ε, ε, αυτό που είδα στι Βρυξέλλε, το είδα σε μία από τι επισκέψει, αφού είχα φύγει από την πόλη μετά από 7 χρόνια παραμονή εκεί. Στι τάσει των λεωφορείων, στο Δήμο των Ιξελών, όπου είναι Έλληνα παρεπτόδο και ο Δήμαρχο Πράσινο εκεί, ο Χρήστο Δουλικαιρίδη, είχαν βάλει σε όλε τι τάσει μεγάλα μπάνερ που έλεγαν ποιε είναι οι προτάσει που έχουν καταθέσει οι πολίτε για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν με το, με το ποσό που είχε μπει στην άκρη στο, στο δημοτικό προπολογισμό με συμμετοχικό τρόπο. Mm -hmm. Μπορούσε να δει όλε τι πληροφορίε εκεί συνοπτικά, μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα QR code να δει περισσότερα και μπορούσε να εμπλακεί και με έναν περαιτέρω τρόπο, αν ήθελε να πα σε κάποια συνέλευση, πούμε, που έκανε ο Δήμο με τι ε, επιτροπές επιτροπέ των πολιτών. Τρόποι υπάρχουν, υπάρχουν θεσμοθετημένοι τρόποι και νομίζω αυτό είναι σημαντικό που είπε Εύη. Παραδείγματο χάρη και εδώ υπήρξε ο συμμετοχικό δημοτικό προπολογισμό και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και άλλε πολυδομικέ επιτροπέ γειτονιά και ούτω... Υπάρχουν εργαλεία δηλαδή. Το θέμα είναι ποιο τα αξιοποιεί και με ποιο σκοπό και μόνο μία φράση για αυτό που είπε για του πολίτε, δηλαδή να του κάνουμε Θεσσαλονική. Είναι άλλο να του κάνουμε Θεσσαλονική στο συνέστημα ή στο πώ αντιλαμβάνονται την πόλη. Και άλλο να του κάνουμε Θεσσαλονικείς πολίτες. Είναι μία σκέψη που κάναμε μετά τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και την τεράστια αποχή ε, το, να είσαι πολίτης, το να είσαι ενεργός πολίτης μπορείς να το κάνεις με πολλούς τρόπους. Το να είσαι όμως πολίτης με δικαιώματα στην πόλη, δηλαδή να ψηφίσεις για το δήμαρχο που θες να σε εκπροσωπήσει, είναι μεγάλη υπόθεση. Φανταστείτε να έρχεται κάποιο λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα από κάπου, ε, δεν έχει καμία υποχρέωση να εγγραφεί κάπου, να θεωρηθεί πολίτης της Θεσσαλονίκη. Έχει μία διεύθυνση. Αν θα ψηφίσει εδώ για την πόλη του, δεν το ελέγχει κανένα. Μπορεί τα εκλογικά του δικαιώματα να είναι στη Φλόρινα, για παράδειγμα, και να μείνουν στη Φλόρινα για πάντα. Και αυτό να ζήσει όλη τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. Και να είναι εκτό τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, ακόμη και με το πιο απλό πράγμα που είναι να πάει να ψηφίσει στι δημοτικέ εκλογέ. Αυτό είναι μια φοβερή στρέβλωση που τη δεχόμαστε επί σειρά δεκαετιών για, άλλους, για πολλού λόγου που χρειάζονται άλλη συζήτηση. Αλλά στη Θεσσαλονίκη, α πούμε, μετά τα αποτελέσματα τα πρόσφατα των δημοτικών εκλογών, νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να μα προβληματίσει και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι πρέπει να απαιτήσουμε για να αλλάξει. Δεν μπορεί να συμμετέχουμε τόσο λίγοι στι δημοτικέ εκλογέ. Και όχι απλώ επειδή δεν πάμε να ψηφίσουμε, αλλά επειδή αυτοί οι οποίοι βλέπουμε στην πόλη γύρω μα δεν είναι πολίτε με εκλογικά δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη. Πολλά είπα μάλλον. Η Εύη. Η Εύη Αθανασίου λοιπόν από το Πολυτεχνείο εδώ στο Απιθίδα θα συνεχίσει κάπως, θα πιάσει το νήμα από το πρώτο πάνελ αλλά θέλαμε πάρα πολύ να είσαι μαζί μας και όχι μόνο για τη δουλειά που κάνετε και για τη συγκριτική δουλειά που κάνετε με τις άλλες πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και γιατί προσπαθείτε πολύ να βγάλετε και τη γνώση από το Πανεπιστήμιο στην πόλη. Οπότε θέλουμε έτσι τη δική σου ματιά για το δημόσιο χώρο, έτσι όπως την, κάνετε, καταγράφετε με τη δουλειά σας και ό,τι άλλο θες να μοιραστεί μαζί μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την πρόσκληση που είναι πολύ τιμητική. Ε, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην παράλλαξη. Ε, θέλω να την ευχαριστήσω που από εκεί που ξεκίνησε ως ένα περιοδικό έτσι, για τον πολιτισμό και τον μητογράφο ε, έχει εδώ και αρκετά χρόνια δείξει πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησία στο να αναδεικνύει τους μετασχηματισμούς της πόλης. Οπότε είναι ένα περιοδικό το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ και προβάλλει έτσι ζητήματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το πούμε. Ε, λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για, το, για τον σχεδιασμό. Ε, Όντω, παίρνοντα το νήμα από το προηγούμενο κυρίω πάνελ, βέβαια, πολλά πράγματα αφορούν τον σχεδιασμό και από αυτά που υπόθηκαν και από τι προηγούμενε ομιλήτριε. Ε, θα ξεκινήσω να πω ότι προφανώ υπάρχει όλη αυτή η παρακαταθήκη των τελευταίων όλων των μεταπολεμικών δεκαετιών, τέλο πάντων, στην οποία αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ και ομιλήτριε. Ε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι το πλαίσιο που του σχεδιασμού σήμερα ε, στην πόλη ε, καθορίστηκε πάρα πολύ. Η ή τέλο πάντων ήρθε να <χει> ε, επικαθίσει, <χει> <χει> επικαθίσει πάνω στα προ... στην προηγούμενη παρακαταθήκη ε, αλλαγέ που συνέβησαν κατά τη διάρκεια τη κρίση. Στην ε, κατά τη διάρκεια τη κρίση, λοιπόν, όπω γνωρίζετε, υπήρξε μια, ένα κυρίαρχο ας πούμε, ζητούμενο για μείωση του, του κράτου και για βελτίωση του επενδυτικού κλίματο. Οπότε αυτά τα, τα ζητούμενα καθόρισαν κάπω και το πλαίσιο του σχεδιασμού. Λοιπόν, πριν πω προ τα πώς τα καθόρισαν, να πω έτσι δύο νούμερα που είναι αρκετά σημαντικά, ότι το ισχύον ε, ρυθμιστικό σχέδιο για την πόλη, αυτό δηλαδή που καθορίζει, βάζει τους στόχους και τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξή του, ε, ισχύει τα τελευταία 39 χρόνια. Δηλαδή είναι του 1985, δεν έχει επικαιροποιηθεί, δεν έχει αλλάξει, είναι αυτό. Ε, και το γενικό πολυτομικό σχέδιο, δηλαδή αυτό που ρυθμίζει την ανάπτυξη ε, και την, την ανάπτυξη τη ιδιωτική, α πούμε, τη χρήσης των χρήσεων γη και τι ρυθμίζει ας πούμε, και την ανάπτυξη τη ιδιωτική γη, τη χρήση που θα έχει κλπ. Και, και, τα έργα των υποδομών ε, για το Δήμο Θεσσαλονίκη ε, ισχύει από το 1993. Και αυτό επίση αυτό έχει επικαιροποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμα το περιμένουμε να θεσμοθετηθεί. Οπότε, δύο σημαντικέ εξελίξει για το σχεδιασμό που συνέβησαν την περίοδο τη κρίση είναι πρώτον ότι καταργήθηκε ο οργανισμό ρυθμιστικού, ο οργανισμό δηλαδή που επέβλεπε ας πούμε, και συντόνιζε τι εξελίξει στην πόλη, τα μεγάλα έργα, του μεγάλου σχεδιασμού για την πόλη. Ε, ότι δεν επικαιροποιήθηκε ποτέ το, ε, το, νέο ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο ανατέθηκε, ε, μελετήθηκε, παρουσιάστηκε δημόσια, αλλά δεν εγκρίθηκε ποτέ. Και έτσι μια πόλη του ενό εκατομμυρίου και πολλών Δήμων. Ε, δεν έχει στην ουσία ένα στρατηγικό όραμα. Ε, ταυτόχρονα συνέβη και το άλλο την περίοδο τη κρίση. Το πρώτο που είπα αυτό για τον οργανισμό έχει να κάνει με τη συρρήγνωση του κράτου. Δηλαδή ότι θεωρήσαμε ότι το κράτο πρέπει να μειωθεί απαραίτητα, οπότε καταργήθηκαν πολλοί οργανισμοί, όχι μόνο αυτό τη Θεσσαλονίκη ε, και άλλοι φορεί. Ε, το δεύτερο είναι αυτό που συνέβη είναι ότι εισήχθη, εισήχθη το, το, εργαλείο των ειδικών πολυοδομικών ε, σχεδίων με δύο, νομοθετήματα δύο νόμου που επίση. Ε, εισήχθησαν τη διάρκεια της κρίσης, το 14 και το 2016, που στην ουσία δίνει δυνατότητα να δημιουργηθούν αναπτύξεις μέσα στην πόλη και έξω από αυτήν, που θεωρούνται είτε στρατηγικού χαρακτήρα, είτε για την προσοχή του περιβάλλοντος, για τις αναπλάσεις, με διάφορες τέλος πάντων για διάφορους λόγους, που μπορούν να παρακάμψουν τις ρυθμίσεις, τις κατευθύνσεις του ευρύτερου πολυδομικού σχεδιασμού. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, από το 2016 που εισήχθη το εργαλείο στο τελική του μορφή, δηλαδή τα τελευταία 8 χρόνια έχει αποκτήσει 12 ειδικά πολυοδομικά σχέδια. Έτσι, ενώ είπαμε το κοινικό πολυοδομικό από το 1993 έχει επικαιροποιηθεί. Έτσι, λέει, τώρα ακόμα το παλεύει. Ε, οπότε 12 ειδικά πολυοδομικά σχέδια, τα οποία είναι από διαφορετικού επισπεύδοντε, άλλα είναι από ιδιώτε, άλλα είναι από φορεί του, του, δημοσίου, έχουν τελείω διαφορετικέ ε, κλίμακε. Δηλαδή, άλλα αφορούν την αλλαγή χρήση ενό κτηρίου και, άλλα αφορούν, και ένα ας πούμε, αφορά. Ε, την ενοποίηση του παρελαικού μετώπου όλου του Θερμαϊκού, από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία 40 χιλιόμετρα ε, παρά, παράλληλο παρελαικό μέτωπο ε, που καλύπτει πολλούς, ας πούμε, δήμους. Ε, και βέβαια όλα αυτά, δεν, δεδομένου δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για την πόλη σε μετροπολιτικό επίπεδο, δεν έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους, παραμένουν ε, αποκομμένα. Ε, και παρόλα αυτά, αθρηστικά, αλλάζουν την εικόνα της πόλης με τι ατζέντε που τίθενται από του διαφορετικού επισπεύδοντες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που είχα να πω και το σχεδιασμό. Το άλλο που είχα να πω έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση και σχετίζεται με το, με το ερώτημα. Ε, Ποιοι όμω ασκούν και πώ την αστική πολιτική, Αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, σαν ότι η αστική πολιτική ασκείται από του φορεί του Δημοσίου, είναι κάτι που έχει αλλάξει ε, πολύ σημαντικά τα τι τελευταίε δεκαετίε και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα στον κόσμο. Ε, δηλαδή, δεν είναι οι φορείς του δημοσίου που ασκούν την αστική πολιτική. Είναι πολλοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι είναι τοπικοί και διεθνεί, είναι ιδιώτες και φορείς του δημοσίου, είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, είναι εταιρείε ε, και αναπτυξιακέ. Ε, εταιρείε επενδύσεων, είναι ανταψυχιακέ τράπεζε, ε, όπω είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, είναι εταιρείε συμβούλων. Θέλω να πω σε, αυτή, σε αυτό το παιχνίδι τη ανάπτυξη και τη παραγωγή του αστικού χώρου, ε, είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι. Και αυτοί που στη Θεσσαλονίκη ε, παραμένουν απ' έξω, μέσα σε αυτό το, παιχνίδι που έχει τόσο πολύ ανοίξει, ε, παραμένουν να είναι οι κάτοικοι τη πόλη. Δηλαδή, ε, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, που, οι αποκομμένοι που ανέφερα ε, παρα... Προηγουμένως, με τους διαφορετικούς επισπεύδοντες, πολύ συχνά έχουν στόχευση που αφορά, για παράδειγμα, τη διεθνοποίηση της πόλης, την ανταγωνιστικότητά της, την ας πούμε, δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος έτσι, όσον αφορά το πώς προβάλλεται η πόλη στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζουν τις καθημερινότητες των ανθρώπων, τις διαφορετικές καθημερινότητες διαφορετικών ανθρώπων, χωρίς αυτό να γίνεται με έναν τρόπο ας πούμε, συγκροτημένο και και συνεχή. Οπότε οι κάτοικοι παραμένουν απ' έξω. Ε, δεν ξέρω, μπορώ να πω και κάτι ακόμα, μπορώ. ωραία. Ε, λοιπόν, ε, τώρα θα έλεγε κανείς γιατί χρειάζεται όμως ένα ε, ε, συνολικό σχεδιασμός. Ε, Λέγοντα συνολικό, συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό, σίγουρα δεν αναφέρομαι σε ένα σχεδιασμό που είναι παγιωμένο και που μα θυμίζει ας πούμε, τα σχέδια των πόλων του 19ου αιώνα ή ακόμα και των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Αναφέρομαι σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίο είναι ε, θέτει, θέ, στόχους, θέτει κατευθύνσεις, ε, είναι, ε, προσπαθεί να ενσωματώσει την πολυπλοκότητα, προσπαθεί να ενσωματώσει και να αποκριθεί στην αβεβαιότητα που δημιουργούν οι επάλληλες πλέον και, άλλο, έτσι συνδεδεμένε κρίσεις που, που βιώνουμε. Και προσπαθεί να ενσωματώσει και τη συμμετοχή σε μια συνεχή διαδικασία και όχι σε ένα παγιωμένο σχέδιο. Αν για παράδειγμα, για να φέρω ένα παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε ένα σχέδιο για το πώ θα προσαρμοστεί αυτή η πόλη στην κλιματική αλλαγή, όπω ε, ανέφερε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Η Σοφία. Ναι, τώρα γνωριστήκαμε γι' αυτό. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε να πούμε πώ θα προσαρμοστεί αυτή η πόλη στην, στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει σίγουρα να, να σχεδιάσει. Το δημόσιο χώρο τη, του χώρου πρασίνου, να βρει συνέχειε συνέχειες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, να βρει συνέργειε ανάμεσα σε διαφορετικού φορεί, σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν όλα σχεδιάζονται ad hoc, έτσι, κατά περίπτωση, χωριστά. Οπότε ε, επιχείρησα να, να, πάω, να δώσω και μια απάντηση για το ε, πού πάει αυτή η πόλη, γιατί αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα ε, και προκύπτει από μια ανησυχία που μάλλον τη μοιραζόμαστε όλοι. Και έγραψε το εξή. Ε, λέω, πηγαίνει προ μια αποσπασματική ανάπτυξη πολλών ταχυτήτων που συνδέεται με οράματα ανταγωνιστικότητα και διεθνού προβολή, αποσυνδέεται από την πολύπλοκη και συνεχώ επιδεινούμενη καθημερινότητα τη πόλη και υιοθετεί την περιβαλλοντική προστασία ω τεχνική προδιαγραφή και πολύ συχνά ω νομιμοποιητική ρητορική. Αυτό. Αν έχει χώρο, βάζω και την υπογραφή μου από κάτω. Στα γίνει τη υπογραφή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πραγματικά. Η Βασιλική Καρτιακλή τώρα ε, με συνεπήρε με δύο ξεναγήσει που είχα την τύχη να παρακολουθήσω. Μία στο Βαρδάρι, στο παλιό εβραϊκό γκέτο τη Θεσσαλονίκη. Μία φοβερή σύμπραξη με το πρόγραμμα προαγωγή αυτοβοήθεια του Απιθίτα, ε, που κάνει καταπληκτική δουλειά εκεί και δεύτερη ξενάγηση με την ιστορία του τραμ της Θεσσαλονίκης ανατολικότερα στον Τεπό. Και μέσα από αυτό κατάλαβα τη φοβερή ματιά που έχει και η ίδια και η ντότου Ντότ συνολικά για την πόλη και για τη μνήμη, τη διαχείριση της μνήμης ως απο, πολύ σημαντικό, έτσι, αποφασιστικό στοιχείο ταυτότητας της πόλης. Και έτσι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για τη μνήμη και την ιστορία ως βάσης για την ανάπτυξη μιας πόλης. Έτσι μου είπες θα ήθελες να βάλουμε ένα τίτλο, ας πούμε, σε όλο αυτό. Και θα ήθελα πολύ να μοιραστεί μαζί μας έτσι, πώς αξιολογείς τον τρόπο που η πόλη αντιμετωπίζει την ιστορία και τη μνήμη της. Είσαι κατά κάποιο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο είσαι και στο κομμάτι του τουρισμού. Αυτό που κάνετε είναι και μια τουριστική υπηρεσία, σύν τη άλλη. Οπότε θα ήθελα πολύ να ακούσω τη σκέψη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι πολύ τιμητική. Ε, αλήθεια σκεφτόμουν πώς μια πόλη μπορεί να βγει εκτός θέματος. Και ε, αυτό στο οποίο κατέληξα είναι όντω ότι μπορεί να βγει εκτός θέματος όταν δεν αντιλαμβάνεται τη δύναμη που έχει η ίδια η πόλη, η ίδια η ιστορία της και η μνήμη και πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι μας ε, καταλαβαίνουμε τη συγκλονιστική ιστορία και την συνέχεια που έχει η πόλη στην οποία ζούμε. Όμως ε, γίνονται προσπάθειες για την προβολή αυτής της, ε, της μνήμης και της ιστορίας, όμως νομίζω ότι δεν φτάνουν και το λέω με κάθε ειλικρίνη, γιατί και εγώ είμαι κομμάτι αυτής της προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας. Όμως όταν γίνονται αποσπασματικά και όχι στρατηγικά, τότε νομίζω ότι οι κρίκοι κάπου σπάνε. Ε, και σπάνε γιατί, γιατί δεν γίνονται στρατηγικά ε, και προσπαθούμε να, να, να διαχειριστούμε και αποσπασματικά αυτά που σημαίνουν, αυτά που είναι η ιστορία, που αποτελούν την ιστορία της πόλης. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν 15 Βυζαντινά μνημεία παγκόσμια πολιτιστικής κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη, και τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά τις περισσότερες ώρες της ημέρας ή από το μεσημέρι και έπειτα, τότε σίγουρα δεν διαχειριζόμαστε σωστά την, την ιστορία και τη μνήμη αυτής της πόλης όταν βλέπουμε οθωμανικά πραγματικά μνημεία κοσμήματα στο κέντρο της πόλης ή στην πιο όμορφη βεράντα της Θεσσαλονίκης, στην Άνω Πόλη, που χθες έβλεπα εξαιτία του καιρού που ήταν κατακλυσμένη από κόσμο, από επισκέπτες, από τους ίδιους τους κατοίκους και να μην μπορούν να, να μπουν μέσα σε έναν κατά τα άλλα πολύ ωραία αποκατεστημένο πύργο τριγωνίου που πάρα πολύ θα ξέρετε, αυτό είναι μια κακή διαχείριση της, της ιστορίας μας. Ε, και ας υποθέσουμε ότι μπορούμε να μπούμε και λύνουμε αυτό το πρόβλημα ε, με το διευρυμένο ενδεχομένως ωράριο των μνημείων και την διαχείρισή τους. Είναι προσβάσιμα. Είναι προσβάσιμα για όλους μας. Άρα θέλουμε να διαχειριστούμε την ιστορία μας και να την διαχειριστούμε για ένα μέρο των πολιτών και ένα άλλο να το αφήσουμε απ' έξω. Άρα και η προσβασιμότητα είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολήσει. Πάμε στη μνήμη. Η μνήμη που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα με την ιστορία, αλλά πώς διαχειριστήκαμε τη μνήμη τόσα χρόνια. Θέλω να πω ότι κακά τα ψέματα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα κεφάλαια της ιστορίας της πόλης που βρίσκονταν μέχρι προχθές στη Λήθη. Α μην ξεχνάμε την πλατεία Ελευθερία που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και το πώ διαχειρίστηκαν οι, οι προηγούμενοι δήμαρχοι, ο προηγούμενο δήμαρχο ενδεχομένω το θέμα αυτό της μνήμης ως έναν ε, τόπο ιστορικό. Ε, ή πώς διαχειριζόμαστε όταν συμβαίνουν βαδαλισμοί... Στο, ε, στα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο Ολοκαύτωμα... και στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης... και πώς αισθανόμαστε, ή τουλάχιστον εγώ... αισθάνομαι μια αγροθιά στο, στο στομάχι. Πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό. Και δεν είναι μόνο η εβραϊκή κοινότητα. Ε, Πόσοι από εμάς έχουμε ποτέ αναρωτηθεί... Ποτέ, ε, φτιάχτηκε μια κοινότητα Αρμενίων στη Θεσσαλονίκη. Πόσοι από εμά έχουμε πάει, έχουμε αναζητήσει την αρμένικη εκκλησία για να μπορέσουμε να την επισκεφθούμε. Άρα θεωρώ ότι η διαχείρισή μας στην ιστορία και στη μνήμη δεν είναι τόσο ε, συνεπής ε, σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά για να μην τα μηδενίζουμε όλα, και σίγουρα εδώ είμαστε για να δώσουμε προτάσεις και μακάρι να εισακουστούν. Άρα, θεωρώ ότι πέρα από τα πολύ απλά που ο καθένα θα σκεφτόταν τη διεύρυνση του ωραρίου, του των ανοιχτών αρχαιολογικών χώρων μέσα στο ίδιο το Ιστορικό Κέντρο, σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρξουν και διάφορες δραστηριότητε για την ευαισθητοποίηση, για την γνωριμία μας με την πολιτιστική κληρονομιά. Με μία κουβέντα θα κλείσω αυτήν την τοποθέτηση γιατί το έχω δει, το έχω ζήσει δέκα χρόνια και σε μικρά παιδιά και σε μεγαλύτερους ανθρώπους και σε ηλικιωμένου, που προσπερνούν για χρόνια μνημεία το πόσημα ή και όχι το πόσημα, σημαντικά όμως κτίρια της ιστορίας της πόλης και δεν γνωρίζουν τίποτα, και απλά τα προσπερνάνε. Και έρχεται κάποια στιγμή ένα άνθρωπο που αφηγείται ιστορίε και του λέει τα μυστικά και του περιγράφει όχι το προφανέ, αλλά του λέει τα κομμάτια που δεν βλέπουν. Και τότε αντιλαμβάνομαι ότι ξαφνικά συνδέονται με αυτά τα μνημεία. Ξαφνικά του νοιάζει να τα προστατέψουν, ξαφνικά του νοιάζει να μοιραστούν αυτή την ιστορία που έχουν μάθει με του συγγενεί, με του οικείου. Και ξεκάθαρα εμείς, εγώ, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι προς αυτήν την πλευρά και σε αυτόν τον δρόμο. ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα πολλά Είναι ενδιαφέρον και χειροπιαστά πράγματα που πρότεινε και όλα στο τέλο. Εγώ θα πρόσθετα απλώ την ειλικρίνεια και το θάρρο επίση, γιατί πολλά πράγματα τα έχουμε θάψει επιμελώ στη Θεσσαλονίκη. Και πριν από λίγου μήνε είχαμε μια έκθεση στο Εβραϊκό Μουσείο που αφηγείται την ιστορία του Εβραϊκού Νεκροταφείου τη πόλη. Που σήμερα μπορείτε να το συναντήσετε σε πολλά σημεία του δημόσιου χώρου, σε ιδιωτικέ αυλέ, κομμάτια του φυσικά. Και αν δείτε μόνο το χάρτη αυτών που ξέρουμε που βρίσκονται, είναι τρομακτικό για το πώς έχουμε διαχειριστεί ας πούμε, αυτό το θέμα στη μνήμη και το δημόσιο χώρο της πόλης. Αλλά είναι μια συζήτηση στην οποία πρέπει να εμβαθύνουμε κάποια στιγμή σε επόμενη αφορμή. Πριν δώσω το λόγο στο Βίκτορα, θα ήθελα να σας καλέσω να ξαναπάρετε στα χέρια σας τα κινητά σας τηλέφωνα, γιατί ο Βίκτορας δεν είναι στη Θεσσαλονίκη όπως σας είπα, έχει φύγει από την πόλη για να κάνει αυτό που αγαπά. Οπότε το ερώτημα προς εσάς είναι αν και εσείς σκέφτεστε ή έχετε σκεφτεί να φύγετε από τη Θεσσαλονίκη. Και όσο απαντάτε και ο κύκλος αριστερά τρομακτικά μεγαλώνει, εγώ θέλω να ξεκινήσω από την Σοφία Νικολαίδου ξανά να μας πει αν η ίδια έχει σκεφτεί ή σκέφτεται. Ελπίζω. Εννοείται, ναι. Αν δεν ήταν ο Σερέφας, δεν υπήρχε περίπτωση. Για σένα, Σοφία; Αλλά, α. Α, αλλά να πω και όλας, ότι νομίζω ότι είναι και θέμα ηλικία, mm. Δηλαδή, νομίζω ότι ένας νεαρός άνθρωπος συνήθως έχει μια τρομερή φόρα να φύγει, γιατί το ταβάνι είναι χαμηλά και κάποια στιγμή ε, σαν να καθαρίζει το μάτι και βλέπεις την πόλη και αυτό που σου δίνει με την βόλτα που είπαμε. Και με, και με Εσύ, Σοφία. Αν ήμουν πιο μικρή και δεν είχα παιδιά, ναι, θα, θα ήθελα να φύγω. Απλώ θέλω να πω ότι δεν είναι κακό να φεύγει. Ανοίγει τα μυαλά σου, ανοίγει του ορίζοντέ σου και αν έχει αρκετά δυνατέ ρίζε και επιστρέφει, έχει να επιστρέψει πράγματα και στην πόλη σου. Δηλαδή, εγώ δεν το δαιμονοποιώ, το mm. brain drain κτλ. Λοιπόν, αν ήμουν σε μικρότερη ηλικία και δεν είχα παιδιά, σίγουρα θα έφευγα γιατί στη δουλειά τη δικιά μα δυστυχώ υπάρχει απίστευτο συγκεντρωτισμό και οι ευκαιρίε είναι στην Αθήνα. Έδηση. Mm. <laughs> ε, το έχω σκεφτεί, ναι. Τώρα τι να την πω. Ε, πιο μεγάλη μεν είμαι. Ε, και μάλλον δεν θα το έκανα τώρα πια για λόγου mm. δουλειά, αλλά για λόγου να φύγει από αυτή την πόλη. Εσύ, Βασιλική. Ε, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι αν λίγα χρόνια πριν το, 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 είχα σκεφτεί πιο σοβαρά, σίγουρα θα άφηνα αυτή την πόλη. Μπορεί και αυτή τη χώρα, γιατί πολλές φορές μας απογοητεύει στο σύνολό της, όχι μόνο η πόλη. Τώρα σίγουρα δεν θα το έκανα και έχω πεισμώσει και θέλω να παλέψω για αυτήν. Βίκτορα, εσένα δεν σε ρωτάω. Έχεις δώσει απάντηση με την απόφαση που πήρες και θέλουμε yeah. έτσι να τη μοιραστεί μαζί μας, γιατί είσαι ένας νέο ηθοποιός, ο οποίος κατέβηκε στην Αθήνα και νομίζω ότι είσαι ένα τυπικό παράδειγμα αυτής της γενιάς που σε, σε όλο το δημιουργικό τομέα Ωθείτε, για λόγους που θα μας εξηγήσει να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτό που αγαπά. Ευχαριστούμε ε, που είσαι μαζί μας και ταξίδεψες από την Αθήνα για να είσαι μαζί μας. Καλά, εγώ ευχαριστώ βασικά. Δηλαδή, ε, κυρίως εγώ ευχαριστώ για, για σήμερα και για όλο αυτό που συμβαίνει. Ε, πολύ χαίρομαι γιατί μου έχουν ανατραπεί όλα στο κεφάλι και το πώς ήθελα να ξεκινήσω για να πάω εν τέλει. Θα πάω τελείως διαφορετικά από όσο σκεφτόμουν είναι πολύ αντιφατικό αυτό που θα πω, αλλά συναντάω εδώ ε, άτομα που είναι κοντινά μου άτομα, ας πούμε, φιλικά μου άτομα, τα οποία μου λένε «Έλα μπορώ και εσύ έφυγε τώρα και γυρνάς εδώ και γιατί και μάλλον». Και λέω «Ναι, αλλά εσείς μείνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που μείνατε εδώ». Ε, και είναι λίγο κοροϊδευτικό αυτό που λέω από τη στιγμή που έχω φύγει, αλλά πάντα χαίρομαι τον επιστρέφω και βλέπω άτομα που κάνουν πράγματα εδώ και βλέπω άτομα τα οποία είναι ενεργά και αλλάζουν το χαρακτήρι αυτής της πόλης. Ε, τώρα, εγώ δυστυχώ έχω τα τρία Gs, α πούμε, για να μένει στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ηθοποιό, είμαι Εβραίο και είμαι και ποδηλάτη. Επομένω, ε, όπω καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ε, ζώρικα για διάφορου τομεί. Ε, Αφενό, γιατί μια και τελείωσε η κουβέντα με αυτό το θέμα, ε, να πω κι εγώ από τη μεριά μου ότι επειδή και στο πρώτο μέρο ε, της τη εκδήλωση αναφέρθηκε το Μουσείο του Ολοκαυτώματο, το οποίο είναι καθοδόν, η πόλη δεν ξέρω αν είναι ηθικά έτοιμη να το υποστηρίξει το Μουσείο Ολοκαυτώματο. Έχει να λύσει κάποια θέματα τα οποία αφορούν την Θεσσαλονίκη ω ε, πόλη όπου έμεναν Εβραίοι πάρα πολλά χρόνια, καθότι η Θεσσαλονίκη ήταν η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό εξόντωση Εβραίων στο Ολοκαύτωμα. Παρ' όλα αυτά, η Πλατεία Ελευθερία παραμένει ω έχει και η Πανεπιστημίουπολη παραμένει επίση ω έχει, με χιλιάδε φοιτητέ να μπαίνουν στι αίθουσέ του και να μην ξέρουν ότι κάτω από τα πόδια του έχουν κόκαλα. Ε, συγγνώμη για την φράση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα ζώρικο πράγμα αυτό. Ε, και λέω, λέω Εβραίο Ποδηλάτη, Εθνοποιό, ευτυχώ που δεν είμαι και φοιτητή, γιατί θα έτρωγα και ξύλο. Παρ' όλα αυτά, υπήρχα, υπήρξα σπουδαστή ε, μια υπέροχη τότε σχολή, ας πούμε, του κρατικού θεάτρου. Και λέω τότε γιατί φυσικά όταν αλλάζουν οι καθηγητέ και οι καθηγήτριε σε κάθε σχολή, αλλάζει όλο ο χαρακτήρα τη σχολή. Επομένω, εγώ παρατηρώντα το από μακριά πλέον, βλέπω ότι έχουν γίνει κάποιε αλλαγέ. Και φτάνοντα στο σημείο τη εκπαίδευση, το θέμα των ηθοποιών και των ανθρώπων γενικά που ασχολούνται με την τέχνη στη Θεσσαλονίκη δεν ξεκινάει ε, από όταν βγαίνει από τη σχολή. Εγώ είχα την τεράστια τύχη να είμαι σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο από την τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή, επέλεξα συνειδητά να αλλάξω σχολείο και να πάω εκεί. Στο οποίο έζησα ίσω τα καλύτερα χρόνια τη ζωή μου και στο οποίο δεν απολαύσαμε ποτέ τι υποδομέ του. Γιατί το καλλιτεχνικό σχολείο αυτή τη στιγμή είναι το μισό στου το μισό στη μενεμένη. κοντεύει τα 20 χρόνια λειτουργία και αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Έχουν γίνει άπειρε προσπάθειε, αλλά καμία ριζική αλλαγή. Οι καθηγητέ και οι καθηγήτρε να τρέχουν δύο χιλιόμετρα πέρα δόθε για να μπορέσουν να είναι από το ένα μάθημα στο άλλο. Εμεί να μην έχουμε καλλιτεχνικού καθηγητέ, βέβαια αυτό είναι θέμα τη πολιτεία εν γέννη, όχι μόνο τη πόλη. Να έρχονται άνθρωποι τα Χριστούγεννα να μα διδάξουν, επομένω να έχουμε τέσσερι και πέντε ώρε κενό. Γιατί έτσι λειτουργούν τα καλλιτεχνικά, έχουμε και κάποια μαθήματα έξτρα. Ε, λεωφορεία να μην έχουμε, επομένω να αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε στο ΝΟΑΣΤ, που ήταν ένα εφιάλτη. Βέβαια, είχαμε πολλέ ιστορίε να πούμε στο σχολείο όταν φτάναμε. Επομένω, είχε μία πλάκα αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Βγαίνουμε λοιπόν από αυτό το σχολείο, το οποίο προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να βγούμε, ε, για να πάμε σε μία σχολή. Αν, αν είμαστε τυχεροί και εισαχθούμε στο κρατικό, θα πάμε σε μία από τι τρει άλλε ιδιωτικέ δραματικέ, αν είναι ακόμα τρει, ε, οι οποίε υπάρχουν. Για να βγούμε εν τέλει σε μία πόλη και να πούμε ότι γινόμαστε ηθοποιήσει στα λίγα στις λίγες σκηνέ του ελεύθερου θεάτρου που υπάρχουν, οι οποίες από ό,τι μαθαίνω ε, δεν είναι και ιδιαίτερα φιλόξενες και αναφέρομαι κυρίως στον οικονομικό τομέα. Ε, έχω, έχω ανθρώπους δηλαδή που μοιραστήκανε μαζί μου το όραμά τους για μία σκηνή. Η σκηνή θέλω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί οικονομικά αυτό το οποίο θέλανε να, να δημιουργήσουν. Και από την άλλη μεριά έχουμε έναν δημόσιο φορέα, ένα κρατικό φορέα, όπω είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδο. Το οποίο επίση, όπω είπα για τη σχολή, ότι αλλάζουν οι καθηγητέ αλλάζουν τα πράγματα, επομένω παίρνει έναν άλλον χαρακτήρα. Και δυστυχώ θα πω όχι ιδιαίτερα ανοιχτό μυαλό ε, πλέον. Το οποίο είναι επίση πολύ στενάχωρο. Ε, μόνο και μόνο αν σκεφτεί κανεί πώ μπορεί να εισαχθεί σε αυτό το κομμάτι, το να παίξει σε μια θεατρική σκηνή του κρατικού θεάτρου από τι υπέροχε σκηνέ που έχει το οποίο ο κρατικό επέλεξε πριν δύο χρόνια να κάνει μία ανοιχτή ε, audition, ας πούμε, μία τέτοια διαδικασία, όπου πήγαμε όλοι, πήρε όσους πήρε, ε, και εγώ, ας πούμε, αποκλείστηκα, δηλαδή, γι' αυτό και το λόγο δεν έμεινα όλα στην πόλη, για διάφορους λόγους που δεν έχει σημασία, και παρόλα αυτά, έκλεισε ουσιαστικά το κρατικό θέατρο για δύο χρόνια τις πύλες του. Επομένω, ε, αν ήθελε κάποιο άτομο να εργαστεί σε ένα τέτοιο φορέα και να υποστηρίξει ας πούμε, την πόλη και τον ε, θεατρικό τη χώρο, τον οποίο να αγαπάει, έκλεισε τι πύλε του και σου λέει. Ε, 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 ευχαριστούμε πολύ. Αυτό έχουμε για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Επομένω, αν λάβουμε υπόψη το τι συμβαίνει εκτό του κρατικού, με όλα αυτά που ανέφερα πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να μείνει στην πόλη, ο οποίο θέλει να θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία Ε, Και πηγαίνοντα σε μια Αθήνα που. Πάρα πολύ γρήγορα δηλαδή ανοίξανε τα πράγματα, ήταν όλα πολύ, πολύ ωραία, πολύ εύκολα, πολύ υγιεινά, έτσι με πολύ ωραίες ομάδες κτλ. Φυσικά είναι μια πενταπλάσια πόλη, δεν, δεν θα μπορώ στο σημείο να την συγκρινώ σε καμία περίπτωση, είναι πολύ άστοχο αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα μυαλά είναι αυτά που κάνουν και η καρδιά είναι αυτή που αλλάζει μια πόλη. Ε, επομένως, καλά, και τώρα το θέμα δεν θα, νομίζω δεν έχω το χρόνο να το... Ε, δηλαδή, ένας ποδηλατόδρομος στην παραλία, στο Χαλίκι. Εγώ έχω πάει ήρθει φουίτ, ευτυχώς ήρθα να το πω φουίτ επιτέλου, γιατί δεν το καταλαβαίνουν κάτω. Ε, πάρα πολλές φορές, για να φτάσω στο Μέγαρο και να δω μια τεράστια έκταση πάρκινγκ ποδηλάτων. Πώ, ενώ ότι. Άμα μένει κάποιο. Εγώ είμαι πολύ τυχερό μένω στην, στην παραλία, α σε ένα πανέμορφο σπίτι και είμαι πολύ ευγνώμη γι' αυτό. Αλλά αν έμενα στη Τούμπα, α πούμε, θα, ήμουν, θα, έλεγα αντίο σε όλου μου του φίλου πριν βγω από το σπίτι μου. Ότι δεν, δεν, υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν φώτα. Δηλαδή, η απάντηση που έδωσα το φω πριν δεν ήταν ρομαντικό ιδιαίτερα. Ήτανε... δεν υπάρχει φω στην πόλη. Θα πα στην Αρμενοπούλου, θα πα στην Παραλιακή. Πολλέ φορέ θα είμαι λίγο έτσι εγώ στο ποδήλατο, α πούμε. Για... και έχω ποδήλατο, είμαι τυχερό που έχω ποδήλατο, γιατί αν ήμουν πεζό. Εμένα, ας πούμε, με έχουν ληστέψει στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ακόμα δεν έχουν ληστέψει. Να χτυπήσω ξύλο θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία σε κάνουν κάπω υποσυνείδητα να φύγει. Και ένα από αυτά, γιατί ήθελα να ξεκινήσω με αυτό και με αυτό θα κλείσω, γιατί με κοιτά κάπω έτσι και χαίρομαι. <ΣΣΣ> λοιπόν, ξυπνάω σήμερα το πρωί και στο πρωινό σκρολάρισμα που μπορεί πολύ να κάνουμε δυστυχώ ακόμα. Ενοικιάζεται η καρσονιέρα 45 τετραγωνικά, ισόγειο, με δική τη αυλή επιπλωμένη στην Ευαγγελίστρια Θεσσαλονίκη, 5 λεπτά από το Αριστοτέλειο, 400 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό δίνει όλε τι απαντήσει. Ε, δεν... Και δυστυχώ είναι, είναι και καλή τιμή. Δηλαδή, ένα, 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 πολύ φιλικό μου άτομο είχε. Που, που σπούδασε στην καλό τεχνών στη Θέρμη και πηγαίνει, ερχόταν μια μισή ώρα για να πηγαίνει στη σχολή τη και να βλέπει φίδια στο πάτωμα. Έτσι, ναι, γιατί οι υποδομέ είναι τέτοιε. Γιατί η Θεσσαλονίκη δημιούργησε το τμήμα κινηματογράφου, το ευχαριστήθηκε, το παράτησε. Δημιούργησε τη θεάτρου που είναι το καλύτερο τμήμα πανεπιστημιακό στην Ελλάδα, ευχαριστήθηκε, το παράτησε. Δημιούργησε το καλλιτεχνικό, ευχαριστήθηκε, το παράτησε. Κάπω δηλαδή τα δημιούργησε όλα και εν τέλει δεν ασχολήθηκε με αυτά. Επομένω, στον χώρο τη τέχνη, ο οποίο είναι ο μόνο που μπορώ να μιλήσω, α πούμε, διεκπαιρεωτικά, είναι. Δεν μπορεί να μείνει κάποιο άτομο εδώ, δυστυχώ. Όσο και να θέλει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ήταν λίγο τρενάκι του Λούνα Πάρκ από την αισιοδοξία στην απεσιοδοξία, από το χιούμορ στο μαύρο χιούμορ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε, Βίκτορα, μαζί μα. Ε, μαζέψαμε πολλά, είναι η αλήθεια, νομίζω, σε αυτέ τι πέντε τοποθετήσει. Και έχουμε μπροστά μα λίγο λιγότερο από μισή ώρα για να δώσουμε το λόγο και σε εσά, πιο άμεσα, για σύντομες ερωτήσεις ή και πολύ πολύ σύντομες τοποθετήσεις. Αλλά πριν κάνουμε αυτό, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στους ομιλητές και τις ομιλήτρες αν θέλουν να αντιδράσουν να προσθέ, σε αυτά που ακούσαν από τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες ή να προσθέσουν κάτι που δεν είχαν τον χρόνο να το πουν στην αρχική τους τοποθέτηση. Οπότε ανοίγω απλά το, το πεδίο για εσάς αρχικά αν σας διέφυγε κάτι, επειδή με έχετε βγάλει πολύ πίστικο, δεν ήθελα να είναι τόσο <laughs> <laughs> στο, μυαλό. Ωραία. Είδατε, όλο προλάβατε και τα πάτε. Ε, οπότε, ανοίγουμε το, το, πεδίο και σε εσά αν θέλετε να πάρετε το λόγο, αλλά για όχι παραπάνω από ένα λεπτό καθένας και καθεμιά, καθένα, για να προλάβουμε έτσι να ακουστούμε όσο δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες. Και αν θέλετε να μας λέτε και το όνομά σας και σε ποιον πια απευθύνεται την ερώτηση. Ναι, με ακούτε. Βασίλης Αναγνωστόπουλος δεν ξέρω σε ποιον θέλω να απευθύνω την ερώτηση, νομίζω σε όλους τώρα, ποιος θέλει να απαντήσει. Αν ήθελε κάποιος να εστιάσει στα θετικά που γίνανε, αν γίνανε στην πόλη, τα τελευταία δέκα χρόνια. Ποια θα ήταν αυτά. Ευχαριστώ. Σίγουρα δεν είπαμε ότι δεν έχουν γίνει θετικά. Απλώς κοιτάμε πιο πολύ στο μέλλον και τι θέλουμε να γίνει διαφορετικά. Σοφία, βεβαίω. Στα θετικά που μπορώ να σκεφτώ εγώ ήταν το προηγούμενο διάστημα που η Θεσσαλονίκη έκανε μια πολύ συνειδητή προσπάθεια αυτογνωσίας. Ε, από την προηγούμενη, προπροηγούμενη πια Δημοτική Αρχή, που έβαλε όλα αυτά τα ζητήματα της μνήμης, του παρελθόντος. Δηλαδή, μια ατάκα που έλεγε ο προπροηγούμενος Δήμαρχος, ο κύριος Μπουτάρης, ότι αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορείς να σχεδιάσεις το μέλλον σου, είναι, νομίζω, αυτό για το οποίο συζητάμε. Το ποια είναι η ταυτότητά μας, εμείς, ε, η μό τον ε, μένουμε στη Θεσσαλονίκη, είτε είμαστε, είτε γεννηθήκαμε, είτε δεν γεννηθήκαμε. Ε, όλοι εμείς που αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρουμε τον τόπο που αγαπάμε, για να μην, επίσης, να μην μείνουμε κολλημένοι στο παρελθόν μας, αλλά να σχεδιάσουμε το μέλλον. Οπότε αυτό ήταν, θα έλεγα, μία τομή. Η προσπάθεια που έκανε η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μπουτάρη να ε, ρίξουμε μια γενναία ματιά στο παρελθόν. Φυσικά πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικά βήματα, σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μια παρακαταθήκη. Ε, επίσης, γίνανε, γίνανε, πράγματα σε σχέση με το... Νομίζω ότι ο κόσμος πια είναι λίγο πιο... Ε, τον νοιάζει λίγο πιο πολύ ο δημόσιος χώρος. Ε, έχει περισσότερες απαιτήσει, Είναι πιο απογοητευμένο και πιο γκρινιάρη, βέβαια. Αλλά όταν έχεις περισσότερες απαιτήσει μπορεί και να διεκδικείς. Και στο κομμάτι της συμμετοχής, που λέγαμε, να υπενθυμίσω ότι είχαμε και ένα δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη που συμμετείχε ο κόσμο, που ήταν το δημοψήφισμα για το νερό. Ήταν η πρώτη και μοναδική έκφραση του, του κόσμου για ένα ζήτημα που μα απασχολούσε. Ποιο άλλο, η άλλη, Εύη. Ε, συμφωνώ με, με αυτά που είπε η Σοφία. Ε, και εγώ νομίζω ότι ένα θετικό που έχει γίνει ήταν, είναι πιο πολύ η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των κατοίκων και μια αρχική ας πούμε προσπάθεια ε, συμμετοχή που έρχεται πιο πολύ από τα κάτω παρά που ε, ας πούμε προσκαλείται από τα πάνω και από τους φορείς. Δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι είναι θετικό ας πούμε, ότι υπάρχει η πρωτοβουλία της Οδούς Βόλου για παράδειγμα, της γειτονιά της Βόλου, ε, η ομάδα ξέρω εγώ στο Βαρδάρι και μια προσπάθεια που γίνεται αυτά να, να συνδεθούν ε, οπότε νομίζω αυτό, ότι αρχίζει να υπάρχει μια τέτοια ε, τέτοιου τύπου ας πούμε κινητοποίηση που δεν είναι στην κατεύθυνση ας πούμε του αντιδρό σε κάποιο σχέδιο ή ε, διαμαρτύρομαι για, ενάντια σε κάτι, αλλά πράττω ας πούμε κάτι, ε, αλλάζω ε, το, το δημόσιο χώρο, ε, οργανώνω ε, δράσεις... Ε, αυτό. Εντάξει, μπορούμε να πούμε και άλλα θετικά. Σίγουρα και η, η ανάπλαση νέα Παραλίας είναι κάτι που είναι θετικό. Δεν μπορούμε να το. Μην το αναφέρουμε κάθε φορά. Αυτό θα έλεγα, mm. ότι δεν θυμάμαι δηλαδή, πώς ήταν πριν πια. Ναι. Και επίση επίσης ότι πάντα στη Θεσσαλονίκη η έξοδος στη θάλασσα ήταν φάρμακο. Αλλά με το που έγινε αυτή η βόλτα στην παραλία, που όλοι μπορούμε να πούμε κάτι, ας πούμε, αλλά το ότι υπάρχει αυτή η έξοδος όχι μόνο στο βλέμμα, αλλά μπορεί κανείς να την περπατήσει με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι φάνηκε γιατί και η πόλη ανταποκρίθηκε πάρα πολύ σε αυτή τη βόλτα. Και το καταλάβαμε όταν έκλεισε στην περίοδο της καραντίνας. Πόσο μας έλειψε η Νέα μπορούσα... Φυσικά. Ωραία. Αν μπορούσα και εγώ να προσθέσω κάτι στα θετικά αυτή τη πόλη, θα έλεγα ότι έχει μπει τα τελευταία δέκα χρόνια κάπως στον τουριστικό χάρτη. Όμως αυτό είναι ένα θετικό από μόνο του, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο τουρισμός σίγουρα φέρνει οικονομική άνθηση, φέρνει ε, επιχειρηματικές προ, πρωτοβουλίες, φέρνει πολλά καλά, φέρ, φέρνει την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα, ε, όμως πολλές φορές φέρνει και το αντίθετο αποτέλεσμα. Και... Ε, είναι λίγο ένα τρενάκι, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, δηλαδή από το θετικό στο αρνητικό και πώς εμείς το διαχειριζόμαστε και πώς εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε αυτή την, την επισκεψιμότητα. Ή τι επισκεψιμότητα, εν πάση περιπτώσει, ζητάμε. Γιατί συνήθως οι πόλεις προσελκύουν κοινό και εμ, επισκέπτες ανάλογα με τις κινήσεις που κάνουν. Ε, εμ, και αυτό έγκυται και στο πώς μπορεί, ίσως, δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ακόμα σε τέτοιο επίπεδο, αν... Εμ, μπορεί άμεσα να δημιουργηθεί ή να δημιουργήσει η Θεσσαλονίκη οι μικρές γειτονιές, οι οποίες θα γίνουν Λούνα Πάρκ, όπου ανέφερες κι εσύ. Και αυτό το λέω γιατί όταν πάρουμε έναν άνθρωπο ο έρχεται και κατεβαίνει, δανείζομαι από ένα κουρασγερόπλιο και έχει αυστηρό πρόγραμμα δύο ώρες, σίγουρα θα κινηθεί στο αυστηρό, στο απόλυτο ιστορικό κέντρο στον άξονα της Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, ενδεχομένως σε αυτή την περιοχή. Έχει άραγε χρόνο, και το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ, αν έχει χρόνο να αναζητήσει θησαυρούς πραγματικούς ε, ε, φανταστικά σπίτια στην ανατολική πλευρά ή αν έχει αναζητήσει την ιστορία στα δυτικά. Και ε, ε, θέλω να σταθώ φως στα δυτικά, γιατί όντω εκεί υπάρχουν ομάδε και εμεί συνεργαζόμαστε πολύ με αυτέ και το ανέφερε, η ομάδα γειτονιά του Βαρδάρη, που έχει κάνει βήματα για την ανάδειξη αυτή τη περιοχή. Έχουν δημιουργηθεί τρία φοβερά γκράφιτι που είναι τελείω διαφορετικά μεταξύ του και όμω όλα αφηγούνται την ιστορία του Βαρδάρη. Ε, ένα ένα καπνεργοστάσιο που ε, τοποθετήθηκε ως γκράφιτι εκεί που παλιότερα ήταν, μία τυχογραφία, ένα γκράφιτι με τον Τίνο Χριστιανόπουλο και ένα ποίημα το οποίο αναφέρεται σε αυτή την περιοχή και ο ίδιος περπάτησε πολύ και έγραψε πολύ για αυτή την περιοχή και ένα τεράστιο γκράφιτι που αφηγείται την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν όμως προσελκύουμε τουρίστες, επισκέπτες, οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο, τότε λοιπόν δεν έχουν χρόνο να δουν αυτό ή οι θύνοντες δεν έχουν προλάβει δεν έχουν σκεφτεί να υπογραμμίσουν ότι πρέπει να προωθήσουν και αυτά τα κομμάτια της ιστορίας της πόλης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και ήθελα να το, να το να καταγραφεί, να το αναφέρω. Και καλά έκανα. σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλες δύο σίγουρα ερωτήσεις, η Βιβιάννα και μετά ο κύριος πίσω. Μόνο ερωτήσεις είναι ή και τον... Μπορείτε να κάνετε και σύντομες τοποθετήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα λεπτό θα έλεγα να κρατήσουμε το χρόνο παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε και πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αν και αρχιτεκτόνησα, αυτό το πάνελ με εκφράζει πολύ περισσότερο. Ε, θα πω ξανά και ξανά αυτά τα υπέροχα παιδιά του καλλιτεχνικού, ε, γνώρισα πρόσφατα και το Στέλιο το Βραχνή, ε, με τον Κάφκα και όλη αυτή τη δουλειά. Ε, συναντώ τώρα το Βίκτορα, που έλεγα ήταν το μόνο άγνωστο άτομο στο πάνελ. Μπράβο, Βίκτορα. Ε, κυριολεκτικά μας έχεις... Ε, ε, συνεπάρει, συνεπάρει, γιατί δεν είναι μόνο γοητεία, να ακολουθήσεις και τα βήματα. Ε, ήθελα να πω ότι, ναι, τα θέματα της προσβασιμότητας ή της επισκεψιμότητας θέλουν πάρα πολύ οργάνωση και καθοδήγηση. Έτσι κι αλλιώ μέσα σε ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο, μιλάω για τις επισκέψεις των κρουαζιεροπλείων, οι οποίες έχουν αρχίσει να γίνονται και στα Κυκλαδονίσια, επομένως είναι κάτι που μας έχει σηκώσει την τρίχα όλων εμάς, που αγωνιζόμαστε και για τους μικρούς τόπους, αλλά πόσο μάλλον εδώ. Έτσι κι αλλιώς η γνώση αυτή είναι εικονική. Άρα μπορεί πάρα πολύ καλά να βγει ένα ωραίο φυλάδιο που να βλέπει αυτά τα εικονικά και με βιβλιογραφική και να πάνε στους νερόμυλους της Πολύχνης. Να πάνε ακριβώς στα, στρα... στα δυτικά στρατόπεδα που έχουμε κάνει πραγματικά δουλειά και αυτή είναι απάντηση και για τα πια καλά βρίσκουμε στην πόλη μας. Και... Να πω ότι ε, πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε αυτό το κίνημα της συμμετοχικής διεκδίκησης από τα κάτω τότε με την περίοδο της Υποθαλάσσιας. Γράψαμε ιστορία και ε, οργανώθηκαν ομάδες οι οποίες κατέβαλαν, ε, δημιούργησαν μια συνειδητότητα. Ε, συνεχίστηκε με το νερό. Έχουμε δηλαδή τέτοια παραδείγματα, αλλά έχουμε δυστυχώς και το παράδειγμα ότι ο κόσμος πια, βλέποντας αυτή την υπερεκμετάλλευση του εθελοντισμού και βάζοντάς το σε κουτάκια για να μας φανεί χρήσιμος όποτε το θέλουμε, έχασε αυτή την εμπιστοσύνη στην αμεσότητα. Και εδώ βάζω και τον εαυτό μου και η απάντησή μου στο ερώτημα θα φεύγατε από την πόλη ήταν όχι βέβαια. Εγώ τέλειωσα το MIT και γύρισα πίσω και αντί να να ξεκινήσω κάτι. Έσκαβα το δρόμο για να έρθω, αλλά ναι, την αγαπάμε αυτή την πόλη, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Βιβιάνα. Ηταν ε, τοποθέτηση, οπότε προχωράμε κατευθείαν στην ερώτηση στον κύριο Στοβάθο, δίπλα στι κάμερε. Λοιπόν, ε, εκείνο που διαπιστώνω ζώντα αυτή την πόλη πάρα πολλά χρόνια. Λείπει το όραμα και η πόλη εμπνέει μια μιζέρια. Για την πόλη δεν υπάρχει αγάπη, αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν υπάρχει όραμα ούτε στους κυβερνόντες, ούτε στους πολίτες και δεν ξέρουμε τι πόλη θέλουμε. Για μένα δύο είναι τα σημαντικά πράγματα για την πόλη. Ένα, τα πιο σημαντικά ζητήματα για την πόλη. Η αύξηση πρασίνου, του ζωτικού χώρου και δεύτερον, η δημόσια συγκοινωνία, η οποία δεν υπάρχει και η οποία είναι σημαντικό τομέα για την κλιματική αλλαγή. Ε, και σαν ποδηλάτης έχουμε μέχρι πρόσφατα, μέχρι προχθές δεν ακούστηκε, τραυματισμούς ποδηλατών. Το ποδήλατο είναι ένα μέρος της βιώσιμης κινητικότητας. Ένα σημαντικό κομμάτι, ένα πολύ εύκολο κομμάτι Θεσσαλονίκη, αλλά θέλουμε το αυτοκίνητο, είμαστε δεσμευμένοι με το αυτοκίνητο, που το αυτοκίνητο δημιουργεί τη ρήπανση, δημιουργεί τα πλήστα όλα προβλήματα και δημιουργεί και την κλιματική αλλαγή, τα ορυκτά καύσιμα. Ερώτηση προς, τα, προς όλους εσάς. Τι, ε, αν ήσασταν δήμαρχος αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα, το πιο σημαντικό πράγμα που θα κάνατε στην πόλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Απλώ για το ποδήλατο να προσθέσω ότι είναι και ζήτημα ισότητα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που οι ανισότητε μεγαλώνουν. Το ποδήλατο είναι ένα μέσο το οποίο δεν αυξάνει τι ανισότητε. Επειδή σα ρώτησε τι θα, ο κύριο τι θα λέγατε, τι θα κάνατε αν ήσασταν δήμαρχοι, δεν θέλω μεγάλε προεκλογικέ ομιλίε. Θα ήθελα ένα και καλό μέτρο, έτσι, ποιο είναι το πρώτο που θα εφαρμόζατε. Ε, Βίκτορα, εσύ έτσι που είσαι από το κεντρικό κράτο των Αθηνών, μα έχει έρθει, τι θα έκανε αν ήσουν δήμαρχο. Το, πιο, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι αυτό που ορίζει πάρα πολύ μία όμορφη βόλτα στην παραλία και μία όμορφη ε, ποδηλασία στην παραλία, τον θερμαϊκό. Νομίζω ότι θα ξεκινούσε λίγο από κάτω προς το πάνω, θα έπιανα λίγο τον καθαρισμό του θερμαϊκού. Ψάχνουμε την αρμοδιότητα ακόμα, μόλις τη βρούμε θα ναι. το κάνουμε. Ε, βασιλική. Νομίζω ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να το τονίσουμε είναι η προσβασιμότητα και η καθολική προσβασιμότητα και δεν εννοώ μόνο σε μνημεία που τόσο πολύ αναφερθήκαμε, αλλά σε αυτούς τους συνανθρώπους που δεν είναι απλά ότι θέλουν να βγουν, δεν είναι απλά ότι θέλουν να διεκπαιρεώσουν δουλειέ ή πρέπει, είναι δικαίωμά τους να μπορούν να κινηθούν ανεμπόδιστα σε πεζοδρόμια, σε χώρους του κέντρου και όχι μόνο του κέντρου, αλλά πραγματικά με συγκλονίζει που το 2024 πρέπει να μιλάμε για τα αυτονόητα και για την προσβασιμότητα των συμπολιτών μας. Εύη. Ε, νομίζω ότι θα επανέφερα την ε, ιδέα του σχεδιασμού. Δηλαδή, να ξαναπιστέψουμε ότι υπάρχει δυνατότητα του σχεδιασμού. Εδώ, σε αυτή την πόλη, έχουμε πιστέψει πια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού, ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα αποσπασματικά, να πιάνουμε το ένα και το άλλο να το ξεχνάμε. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να ξανασυζητήσουμε τον σχεδιασμό μητροπολιτικού επίπεδου, να θέσουμε κατευθύνσει, ε, στόχους στόχου και που θα αφορούν και τα μικρά και τα μεγάλα. Δηλαδή, που θα συνδέουν μάλλον τα μικρά και τα μεγάλα. Αυτό. Σοφία αφού μιλάμε έτσι, υποθετικά και ανέφικτα, να σας πω ότι όταν ήμουν... <laughs> yeah, ε, το δικό μου είναι υποθετικό και ανέφικτο, έτσι, το σχεδιασμό σου είναι μια χαρά εφικτό, το έχουμε ζήσει και έχει συμβεί. Ε, όταν ήμουν φοιτήτρια και περίμενα στις τάσεις και ε, ήταν αυτή η μίζερη βροχή της Θεσσαλονίκη και όλα ήταν γκρίζα... Ε, κρίζα, φαντασιωνόμουν να είχα ε, από αυτές τις τεράστιες μπάλε τη σιδερένιας που, που γκρεμίζει κτίρια. Ή, θα ήθελα λοιπόν να, να, αν ήμουν δήμαρχο να γκρεμίζω κτίρια που είναι άσχημα, δηλαδή να πάρω να απαλωτριώσω ένα κτίριο και να μείνει ελεύθερο χώρο, να μην γίνει τίποτα, να μην γίνει ούτε πάρκινγκ, να είναι χώρο να, να το κάνω πράσινο, να παίζω τα παιδιά, να φύγει η, η, η ασχήμια από τα μάτια μα. Δηλαδή που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πολύ έντονη. Εσύ θες κάτι τέτοιο extreme, <laughs> ε, Το έχω ακούσει αυτό από φίλους αρχιτέκτονες. Όσα... Α, δεν είναι και τόσο... Όχι. Ε, <laughs> ε, το πιο απλό, εγώ κινούμαι με τα πόδια. Αλλά κινούμαι με τα πόδια και γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω επειδή μπορώ να προγραμματίσω. Κανένας φοιτητή μου δεν μπορεί να προγραμματίσει ποτέ τίποτα. Ε, γιατί κινούνται με τα λεωφορεία δεν υπάρχει κανένα τρόπο να κυκλοφορήσει κανεί στην πόλη. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, το οποίο νομίζω ότι οι άνθρωποι που ζούμε στην πόλη το έχουμε συνηθίσει. Μου το είχε πει μια Αμερικανίδα φίλη που με κοίταξε με ουρλωμένα μάτια και μου είπε: Ρε, παιδί μου, δεν βλέπει πόσο βρώμικη είναι η πόλη. Ε, και όταν το είπε, τότε το έβλεπα. Άρχισα να το βλέπω. Ε, το είχε συνηθίσει το μάτι μου στην πολύ βρωμιά, μιλάμε όμω. Στην πολύ βρωμιά το θεωρούσα ότι ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι το κανονικό. Αυτό. Έχουμε μία, δύο... Αν θέλετε, σηκώστε τα χέρια σας, παρακαλώ, για να έχουμε μία εικόνα από θέλετε να παρέμβετε. Έχουμε τρεις παρεμβάσεις και με αυτές θα κλείσουμε. Αφού ήταν... ε... Τον ο δεν ξέρω. Απλώ τηρούμε έτσι και λίγο. <laughs> αν, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα όμω να πάμε και να αλλάξει μια γυναίκα ένα άντρα να αλλάζουμε λίγο τι φωνέ, οπότε αν θέλετε να πάρετε εσεί πρώτα το λόγο και μετά θα πάρει ο κύριο, δεν είναι μόνο θέμα σειρά. το <laughs> <laughs> τον είδα πρώτο αυτό. <laughs> 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 και θέμα δικαιοσύνη. Λοιπόν, λέγω μερία Καλφακάκου, έχω ήμουν χρόνια δημοτική σύμβουλο και παρόλο που δεν γεννήθηκα εδώ, έχω νιώσει αυτή την πόλη, έχω αγαπήσει αυτή την πόλη, έχω μάθει την ιστορία της και θέλω να αλλάξει. Έχουν γίνει πάρα πολλά εγκλήματα, καλό είναι να λέμε τα καλά, αλλά να πούμε και δεν είναι μόνο το έγκλημα με τους Εβραίου, ενώ και το έγκλημα με την αντιπαροχή που καταστρέψαμε μια κάποτε όμορφη πόλη. Τώρα σημασία έχει να δούμε τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Και αυτά που προγραμματίζονται να γίνουν είναι καταστροφικά. Τα χωρικά σχέδια, η ανάπλαση της ΔΕΘ, το παραλιακό μέτωπο, η μαρίνα της Καλαμαριάς για να μιλήσουμε σε μητροπολιτικό επίπεδο, το flyover, το LNG στο θερμαϊκό. Ε, νομίζω ότι όσο και αν έχουν πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη για την καθημερινότητα των ανθρώπων, η καθαριότητα, η προσβασιμότητα, είναι πολύ σημαντικά. Όμως, η, ξέρω εγώ, που αναφέρθηκε διάφορα σημεία, η ταλαιοφορία και η αδυναμία με τις συγκοινωνίε, είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα. Αλλά, δυστυχώς, είναι πιο σημαντικό να καταστρέψουμε την πόλη για τα επόμενα 100 χρόνια, όπως την καταστρέψαμε με την αντιπαροχή ήδη για 50 χρόνια. Πρέπει γι' αυτά όχι μόνο να μιλήσουμε, αλλά και να αντισταθούμε σαν πόλοι και σαν πολίτες, για να έχουμε ένα λίγο καλύτερο μέλλον. Και χαίρομαι με αυτό που είπε η μία κυρία που είπε ότι χρειαζόμαστε μητροπολιτικό σχεδιασμό, διότι πραγματικά αν δεν, δεις, αν δεν έχεις ένα όραμα και ένα συνολικό σχεδιασμό, μπορεί να σου φαίνεται πολύ ωραίο να φτιάξει κάτι. Ήρθε και ο δήμαρχος τώρα και <laughs> ο εμβληματικός δήμαρχος της πόλης. Οπότε λίγο αποπροσανατολιστήκαμε. <laughs> ε... Να σα ζητήσω να ολοκληρώσετε, σα παρακαλώ, για να ναι, μαζέψουμε τελειώνω. και τι άλλε δύο τοποθετήσει. Ναι, τελειώνω, τελειώνω. Ε, θε, ε, λοιπόν, πρέπει πραγματικά να αντισταθούμε σε αυτή την καταστροφή τη πόλη. Και τον πρώτο, το πρώτο λόγο τον έχει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Θεσσαλονίκη, αλλά και όλων των άλλων Δήμων, γιατί είναι. Ε, μητροπολιτικό το πρόβλημα και δεν είναι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό που είπε η προηγούμενη κυρία: Θέλω να πάρω μια μπάλα και να αρχίσω να γκρεμίζω. Το είχε πει ο Τρίτσης πριν πολλά χρόνια, που είπε: Από εδώ και πέρα δεν πρέπει να κατασκευάζουμε. Για να φτιάξουμε ανθρώπινε πόλει, πρέπει να γκρεμίσουμε. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο στο κέντρο και ο Γιώργο Γιώργο Ζωήδη, καθηγητή τη ε, δύο λέξεις. Ανάπτυξη και ανάδειξη. Τις ακούω και μου σηκώνεται η τρίχα πλέον. Είναι δύο λέξεις που πραγματικά με πανικοβάλλουν πλέον. Με αυτό το πρόσχημα καταστρέφουμε την πόλη μας. Συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είπε η συνάδελφός μου, η κυρία Καλφακάκου. Και μία ερώτηση, λίγο ζόρικη, αν θέλετε να απαντάτε το πάνελ. Τι νομίζετε, λέμε πράγματα τα οποία είναι ευχολόγια, γιατί εγώ μέσα από την ε, ακαδημαϊκή μου και επαγγελματική μου εμπειρία έχω καταλάβει ότι υπάρχει τεράστια σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία αδιαφορούν για τα κοινωνικά, για τον πολιτών τα συμφέροντα. Το βλέπουμε αυτό στη ΔΕΦ, το βλέπουμε όλα αυτά που είπε, για να μην τρώω το χρόνο σας. Νομίζω ότι ό,τι κάνει η που είπε και ο Βίκτορας, ε, δεν το θίγουμε. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μέχρι να φτάσει το μικρόφωνο στο Γιώργο, νομίζω ότι υπόθηκε κάπω και από την Εύη αυτό ότι είναι πολλοί νέοι παίκτε που διαμορφώνουν τελικά de facto ή ad hoc ε, τον αστικό χώρο, χωρί να γίνεται στην πραγματικότητα αστική πολιτική. Και τελικά αυτοί που παραμένουν απ' έξω συνήθω είναι οι κάτοικοι και πολλέ φορέ κάποιοι άλλοι που έχουν και θεσμική ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτή. Κρατάμε την ερώτησή σα, μπορούμε να την απαντήσουμε ω μια καταληκτική τοποθέτηση όλε και όλοι στο πάνελ και να ακούσουμε και την τοποθέτηση του, ή την ερώτηση του απαμένα. Γιώργου. Ε, δεν θα πρωτοτυπήσω, θα κινηθώ στα θέματα που με απασχολούν τα τελευταία 20 χρόνια. Ε, και αυτό έχει να κάνει για ένα θέμα που ε, επανέρχεται ναι μεν, αλλά το κρύβουμε κάτω από το χαλίνο, ελέφαντα στο δωμάτιο. Είναι τα τα σύνορα που βάζουν οι πόλεις, οι μεγάλες, κυρίως δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τα θυμόμαστε μόνο όταν δημιουργούνται θέματα όπως είναι εγκλήματα, κλοπές, πυροβολισμοί κτλ. Και για μένα, δηλαδή το ερώτημα, που θα ήθελα να κάνω έχει να κάνει για αυτέ τι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα για να το αναπτύξουμε. Έχει να κάνει με τι ε, λεγόμενες λεγόμενε πιο ευάλωτε ομάδε και κυρίω εστιάζουμε σε πρόσφυγε μετανάστε και Ρωμά. Και αυτό που έτσι βλέπω ότι επανέρχεται συνέχεια το τελευταίο καιρό είναι πώς ε, Κάποιοι άνθρωποι μένουν εκτός των αόρατων συνόρων. Πώς έχουν πάει στο Δεδροπόταμο, πώς έχουν περάσει από τα υψώματα στο Κορδελιό, πώς έχουν πάει προς τη Σύνδο, ε, πώς έχουν πάει στην ε, Σταυρούπολη ή στην Ευκαρπία, μιλώντας μόνο για τις κοινότητες Ρωμά. Δεν βάζω camp και μάλιστα δεν βάζω και τις περιοχές οι οποίες άτυπα αρχίζουν και δημιουργούν τα προσφυγικά ή τα μεταναστευτικά γκέτο. Στην πόλη. Και αυτό που περισσότερο με προβληματίζει ήταν από τα τελευταία άρθρα μου στην παράλλαξη, ήταν πώ σε μία νύχτα, χωρί να το πάρει χαμπάρι κανεί ή χωρί να αντιδράσει κανεί, γκρεμίστηκαν πέντε σπίτια στην Σταυρούπολη. Ε, θα κλείσω με αυτό, και αυτό είναι και το ερώτημά μου. Το πιο εντυπωσιακό εκεί ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούνε 40 χρόνια. Απέναντί τους είχε αποθήκε και το τίποτα. Οι ίδιοι κάτοικοι μου λένε ότι τα κοτέτσια του, οι μπαλαμοί, επειδή ξέρουν να το κάνουν, τα νομοποίησαν και κάνα πολυκατοικίε. Και τώρα ξαφνικά είμαστε εμεί οι ανεπιθύμητοι. Και ρωτάω το Δήμο, γιατί έρχομαι σε επαφή με το Δήμο, και λέω, γιατί τα κρεμίσατε, μου λέει είναι σε έκταση του Δήμου που πρέπει να γίνει πάρκο. Του λέω, ποια είναι η έκταση, Δεν είναι όλη αυτή η τεράστια έκταση. Μου λέει ναι, λέω γιατί κρεμίσατε πέντε σπίτια από όλη την έκταση. Μου λέει μα τα πέντε ήταν οι Ρωμά. Οι άλλοι είναι Έλληνε. Του λέω τι εννοείται. Τα άλλα δεν είναι παράνομα. Μα δεν ενοχλούν, μου λέει τα άλλα. Οι κάτοικοι μα ζητήσαν προεκλογικά για να μα βγάλουν προφανώ και να μα ψηφίσουν. Αυτά να κρεμίσουμε. Δεν μα ζητήσαν να κρεμίσουμε όλο το άλλο οικοδομικό τετράγωνο. Οπότε η δική μου ερώτηση είναι πώ νομίζετε ότι στο μέλλον και αυτέ τι συγκρούσει μεταξύ των φτωχότερων που τους μπρόχνουμε προς το κέντρο. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι κάθε 20 χρόνια μετακινούνται. Γιατί τους γκρεμίζουμε τα σπίτια, πάνε πιο εκεί. Δεν μπορούν να ενταχτούν και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Γιατί μιλάμε μόνο για το κέντρο. Και υπάρχουν νομίζω περιοχές που κάποιοι ίσως δεν έχουν επισκεφτεί και ποτέ πάρα πολύ που πήρες το λόγο και πρόσθεσες αυτή την πτυχή στη συζήτηση γιατί ήταν κάτι που μας έλειπε πολύ. Οπότε δίνω το λόγο για μια τελική τοποθέτηση σε όλες και σε όλους το πάνελ για αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων από τη μία και ε, αυτή την όθηση, την εξώθηση των κοινοτήτων να φύγουν από τα σπίτια τους, να φύγουν από τους τόπους τους. Αυτοί οι οποίοι είναι αόρατοι παραμένουν αόρατοι. Ε, και για τους θεσμούς και για όλους εμάς, όπως είπε ο Γιώργος, τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιο, ποιος πια θέλει να πάρει πρώτος, πρώτο το λόγο. Σοφία Χριστοφορίου. Ε, ως προς το πρώτο, ε, υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσία στην Αθήνα. Το ξαναλέω, όχι με την έννοια του τοπικισμού πάω κάρι και χάνουμε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατία εδώ. Πώ αποφασίζουμε. Και τι. Δηλαδή, τα επιμέρους ειδικά πολλοδομικά, ειδικά χωρικά που γίνανε ειδικά πολλοδομικά, που είναι τόσο πολλά τα επιμέρους, που είναι ουσιαστικά γενικό, αλλά έχουν αντικαταστήσει αυτό που θα ήταν ένας γενικός σχεδιασμό που θα είχε λόγο η πόλη, Δηλαδή, λόγο δεν έχει. Έχει μια απλή γνωμοδότηση. Οι αποφάσεις παίρνονται στην Αθήνα στο... και σιποθά. Ε, σε σχέση με τον σχεδιασμό. Το LNG έρχεται και απλώς το ανακαλύπτουμε για τυχαία. Ε, το flyover ε, το ανακοίνωσα μια φορά. Ε, ε, ήταν ένας Ιούνιος μέσα στην πανδημία. Ο τότε Υπουργός Υποδομών και είπαμε «Α, επιτέλους γίνεται ένα έργο μετά από 20 χρόνια, άρα πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες». Δεν το συζητήσαμε. Και αν το συζήτησαν οι τοπικοί άρχοντες από το 2020 μέχρι το 2024 και δεν το πέρασαν προς την κοινωνία, υπάρχει ένα ζήτημα με τους τοπικούς άρχοντες και τη δουλειά που κάνουν. Πάντως, οι, οι πολίτες ανακάλυψαν τη, το, τι είναι flyover το 2024 όταν είχαν ήδη δημιουργηθεί τετελεσμένα. Ε, η ΔΕΘ είναι κάπω διαφορετική η περίπτωση γιατί άρχισε από εδώ. Ήταν μια πρόταση τη εδώ διοίκηση τη ΔΕΘΕΛΕΞΠΟΥ που αγκαλιάστηκε από διαδοχικέ κυβερνήσεις και τελικά και οι Δήμοι και οι φορεί και όλοι είπαν να γίνει. Και δεν θέλω να ε, το εστιάσω συγκεκριμένα στη, στην περίπτωση της ΔΕΘ, αλλά υπάρχει μια, επειδή υπάρχει τόση ένδυα σε σχέση με τα έργα, υπάρχει τόση δίψα για έργα, που οτιδήποτε ε, έρχεται σαν πρόταση, λέμε να γίνει ανεφόρον γιατί έχουμε 20 χρόνια να δούμε έργα. Mm. Και το στηρίζουμε και όποιος δεν το στηρίζει πάει κόντρα στην πόλη, οποίο έχει μια αντίθετη mm. άποψη. Έτσι. Και αυτό ε, έρχεται και φ, κάπως, τα, τα έργα φοριούνται λίγο στην πόλη χωρίς να συζητηθούν και ούτε καν οι ίδιοι οι φορεί δεν διατυπώνουν μια διαφορετική άποψη γιατί υπάρχει ε, αυτό το, το momentum ότι παιδιά να, να, να γίνει το έργο. Α γίνει και το βλέπουμε μετά. Ας γίνει, ας, ας έχουμε μια κορδέλα να κόψουμε σε σχέση με την συμμετοχή. Ε, σε σχέση με αυτά που έθεσε ο Γιώργος που είναι πάρα πολύ σημαντικά δεν, ξε... έχω σύντομα, μόνο να Σοφία, δώσω απάντηση, προκαλώ. οπότε α mm. ας προχωρήσουν οι επόμενοι, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Αν έχει τελειώσει με τις τη σημειώσεις της Σοφία Νικολαίδου, μπορεί να... Και έχω και περισβιοποία τζάμπα, τα γράφω, δεν θα τα βλέπω. Ε, τα ώρα, τα σύνορα υπάρχουν και όσο αλλάζουν, αλλά εξακολουθούν και είναι και υψωμένα τύχη. Ε, το πρόβλημα με τα όρατα σύνορα είναι ότι νομίζουμε ότι δεν μας αφορούν. Απλώς κάποια στιγμή θα γίνουμε εμείς οι αδύναμοι. Αυτό ήταν αυτό που σημείωσα. Δηλαδή, νομίζουμε ότι αφορούν τους άλλους, που είναι η αδύναμοι, οπότε εμείς τη γλιτώνουμε, οπότε είμαστε οκ. Okay. Ε, έτσι που γυρνάει η ρουλέτα, θα έρθει η σειρά μας. Οπότε νομίζω ότι είναι οριακό στο να σκεφτούμε σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Ε, και μάλιστα είναι και σύνορα με φωτιά και με μαχαίρι που χωρίζονται. Δηλαδή όποιοι κυκλοφορούν νύχτα ξέρουν. Ε, το άλλο το ζήτημα του χρήματος είναι το, το μείζον. Νομίζω ότι ε, είναι αυτό που πρέπει να απαντήσουμε σε σχέση με την πόλη. Ε, είναι από τη μια το χρήμα, από την άλλη οι πολίτες. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τι δύο σοφίε και περνάω στο Βίκτορα να μοιραστεί. Μπορεί να απαντήσει ό,τι θε από αυτά που ακούστηκαν έτσι κλείνοντα. Ε, πολύ, πο, ε, πολύ, γρήγορα. Υπάρχουν δυστυχώ τα σύνορα και θυμάμαι και εμεί, σαν σχολείο, μια φορά στο καλλιτεχνικό που ήμουν. Είχαμε πάει στο Δεδροπόταμο και είχαμε μιλήσει με κάποια τέτοια άτομα. Και ήταν από τι πιο όμορφε στιγμές που είχαμε ζήσει όλα τα άτομα στην τάξη. Το πόσο ανοιχτά ήταν αυτά τα πλάσματα και πόσο, πόσο εκεί και πόσο δημιουργικά. Ε, αλλά δυστυχώ τα Ρωμά άτομα ακόμα δολοφονούνται, επομένω έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Το μόνο που θα πω εγώ πάνω σε αυτό είναι ότι θυμάμαι πολύ ε, έναν καθηγητή μου από το καλλιτεχνικό που πλέον έχει φύγει και είναι σπουδαίο. Ε, ο οποίο πήγε στο σχολείο Δεύτερη Ευκαιρία. Που και αυτό είναι επίση ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, να ανοιχτεί κάποια στιγμή στην πόλη. Ε, είχε ένα άτομο Ρωμά και του μάθαινε τα γράμματα, φτάσανε στο Θήτα και λέει: Α, το Θήτα το ξέρω. Γιατί μένω, λέει, στο ΘΙΤΑ 15. Ότι η οδός που μένει είναι το ΘΙΤΑ 15. Στο γκέτο ε, του Νεδροπόταμου. Επομένως, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ανοιχτεί στην πόλη. Σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Θα συνεχίσω αυτό που λέει ο Βίκτορας και θα, θα πω ότι πολύ ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορούν να σπάσουν τα συμφέροντα. Νομίζω ότι έγκυται στο δυναμισμό του κάθε ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου μιας πόλης, οπότε ε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα όμως για τα ώρα, τα σύνορα, θα πω ότι οι άνθρωποι αυτοί που ζήτησαν από τον εκάστοτε δήμαρχο να γκρεμίσει τα πέντε σπίτια που ενοχλούσαν, ίσως θα άλλαζαν γνώμη αν περπατούσαν στον κεντρικό δρόμο του Δενδροποτάμου και έβλεπαν πόσο ανοιχτά είναι τα σπίτια των ανθρώπων εκεί, αν έτρωγαν το φαγητό τους και τις παραδοσιακές συνταγές τους, αν άκουγαν τη γλώσσα τους και τη μουσική τους. Και νομίζω ότι αυτές οι δραστηριότητες και οι δράσεις ευαισθητοποίησης πρέπει να μπουν πρώτες και κύριες μέσα σε μια στρατηγική ε, γενικότερη ανάπτυξη της πόλης. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Εύη στο τέλος. Λοιπόν, πολλά θέματα και πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πιστεύω, ε, σχετικά με αυτό που είπε και η κυρία Καλθακάκου και ο κύριος Ζωήδης. Ε, αυτό κυρίω προσπάθησα εγώ να αναδείξω. Το θέμα των ειδικών πολυδομικών σχεδίων και ο τρόπο, τον αποκομμένο και έτσι αποσπασματικό τρόπο που σχεδιάζεται η πόλη. Αλλά μια που τέθηκε το θέμα τη έκθεση, και επειδή είναι ένα, το, μάλλον το πιο όριμο παράδειγμα από τα ειδικά πολυδομικά σχέδια, νομίζω ότι είναι ένα, ένα, ένα παράδειγμα του τρόπου που σχεδιάζονται αυτά τα ειδικά πολυδομικά σχέδια. Ότι δεν υπάρχει επαρκή, ας πούμε, μελέτη της, των επιπτώσεων που έχουν στην, στην πόλη ευρύτερα. Ε, δεν έχουμε δει προς το παρόν, και το ανέφερα αυτό και νωρίτερα, ε, να ενδιαφέρονται σε βάθος και με τρόπο ουσιαστικό ε, για, το, για, το, για, το, για το ζήτημα της προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, πραγματικά προτάσουν αυτό που έλεγα προηγουμένως, μία πολύ έντονη, ας πούμε, πράσινη ταυτότητα, ε, μία ε, γλώσσα ας πούμε, ε, αρχιτονικής και κλπ. Αλλά, στην πραγματικότητα, η περιβαλλοντική προστασία και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν είναι θέμα τεχνική προδιαγραφή, αλλά είναι μια, μια ευρύτερη στρατηγική που αφορά όλη την πόλη, στην οποία σταδιακά τα διάφορα έργα θα πρέπει να συνδεθούν όταν υπάρχει ένα κοινό στόχο. Οπότε αυτό θα πω μόνο για τα ειδικά προδομικά. ευχαριστούμε πραγματικά που το έθεσε το θέμα αυτό. Προφανώς Προφανώ οι πόλεις Όλε οι πόλει δεν είναι ε, ομοιογενεί, χωρίζονται από ορατά και αόρατα ε, σύνορα ε, και σίγουρα δεν είναι θέμα μόνο του χώρου, αλλά εγώ επειδή θα, θα μιλήσω από την πλευρά ε, του χώρου, ότι μια, μια δίκαιη πόλη ε, σίγουρα έχει να κάνει και με τις ε, παρεμβάσεις της στο χώρο, ε, οπότε σίγουρα μια δίκαιη πόλη δεν παρεμβαίνει μόνο στα πιο, στα πιο ορατά της σημεία, ε, δεν παλεύει μόνο για το τοπόσημα και για... Της, για την παραλία, που είναι το πιο ορατό τη σημείο, ή ξέρω εγώ, για την προβολή τη Άνο ή οτιδήποτε, αλλά παλεύει για τι για τις γειτονιέ και προσπαθεί να δημιουργήσει μια, όπως λέμε, χωρική δικαιοσύνη. Mm. Δηλαδή υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και την παραγωγή του χώρου που μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο δίκαιη πόλη με λιγότερα τέτοια. Και τώρα θα πω και αυτό ότι τα δύο ειδικά πολυδομικά σχέδια και δίκαιη πόλη κάπως συνδέονται, γιατί και τα ειδικά πολυδημικά σχέδια ε, δημιουργούν, ε, αυτό που είπα, πόλεις διαφορετικών ε, ταχυτήτων ε, και πολύ συχνά εισάγουν και διαφορετικούς ε, τρο, όρους, ας πούμε, διαχείρισης του δημόσιου χώρου ή μπορούμε να περιμένουμε ότι θα εισάγουν, δηλαδή ε, μπορεί και η ΔΕΘ να... να, να Δημιουργήσει δημόσιο χώρο, αλλά ενδεχομένω δεν θα είναι δημόσιο χώρο, πούμε, σαν την Αριστοτέλου, που θα μπορεί να μπει ο καθένα ε, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα. Mm. Ξέρω εγώ να παίξει μουσική να κάνει μια διαδήλωση. Οπότε τα δύο δεν είναι τελείω ασύνδετα, είναι θέματα που συνδέονται μεταξύ του. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλε και όλου για τι πολύ ενδιαφέρουσε τοποθετήσει σα. Ευχαριστούμε όλου και όλε εσά που ήρθατε αυτή την Κυριακή το μεσημέρι και είχατε και έτσι ενεργό ρόλο στη συζήτηση. Και φεύγοντα προ το διάλειμμα που έχει προαναγγείλει ο Γιώργο, έχουμε μια τελευταία ερώτηση για εσά που μπορούμε να τη χαζεύουμε έτσι και νομίζω είναι και τα καθήκοντα που παίρνουμε για το σπίτι που λένε. Θα ήθελα στο μέλλον η Θεσσαλονίκη να. και μπορείτε να συμπληρώσετε τη φράση. Εγώ βλέπω αυτά τα οποία έχουν γράψει ήδη οι πονηροί που είχαν μπει πριν δώσω εγώ το λόγο και οι πονηρές και με αυτό θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω. Συμπληρώστε αν θέλετε αυτή τη φράση και είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε με άλλη αφορμή πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε και την παράλλαξη που μας έδωσε την ευκαιρία να τα πούμε.